κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Αντιδήμαρχε, εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη ενημέρωση για τη νέα ΚΑΠ. Το 2023 είναι το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, δηλαδή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Γεγονός που κάνει επιτακτική την ενημέρωση όλων μας και ιδιαίτερα των αγροτών μας για το τι θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Η Γεωτεχνική Αιγαίου, πιστή στο σκοπό της, που δεν είναι άλλος από την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των αγροτών, ξεκινά με αφετηρία σήμερα ένα κύκλο ενημερώσεων για τη νέα ΚΑΠ, τόσο στη Λέσβο όσο και στη Λίμνο. Έχουν προγραμματιστεί ήδη άλλες δύο ενημερώσεις που μπορώ να σας ανακοινώσω, και συγκεκριμένα την 5η 24 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί θα είμαστε στην Άγρα, καθώς και την Τετάρτη 1η Μαρτίου θα είμαστε το απόγευμα στις 7 η ώρα θα είμαστε στο Πλωμάρι. Και θα ακολουθήσουν και άλλες, όσο το δυνατόν, περισσότερες περιοχές του νησιού. Δεν θέλω να πλατιάσω εγώ, γιατί τα πράγματα που θα μας αναπτύξει ο Γιάννης ο Φλωρίδης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το μόνο που θα ήθελα, αν είχε την καλοσύνη ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης για ένα σύντομο χαιρετισμό. Η μετάβαση από το 2014-2020 που ήταν κάπου, υπήρχε αυτό το μεσοδιάστημα, το οποίο έπρεπε να περάσουμε για να είμαστε έτοιμοι για το 2023-2027 που αφορά τουλάχιστον τη νέα αυτή κοινή αγροτική πολιτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τουλάχιστον αυτή είναι και η κατευθυντήρια εντολή της Περιφερειακής Αρχής, να ενημερώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους αγρότες μας, τους κοινοτρόφους, τους αλλοίς, γενικότερα τους ανθρώπους του προσωπικού τομέα, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν και να μπορέσουν να εφαρμόσουν την κοινή αγροτική πολιτική. Η Γεωτεχνική Αιγαίου και όλα τα παιδιά. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, γιατί πρέπει να υπάρξει αυτή η μετάδοση της γνώσης και της εμπειρίας που έχετε. Ο κ. Φλωρίδης σας τα πει εξαιρετικά. Είναι μια πρόκληση η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Έχει αρκετό πρασίνισμα, έχει αρκετές διαφορές από τα προηγούμενα χρόνια, αλλάζει τελείως το μοντέλο. Και ευελπιστώ ότι θα είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Το Βόρειο Αιγαίο έχει να επιδείξει ένα πάρα πολύ δυνατό τομέα. Έχει εξαιρετικά προϊόντα, έχει πρώτα απ' όλα εξαιρετικούς ανθρώπους οι οποίοι μένουν και παραμένουν στα νησιά μας και αυξάνουν. Έχουμε μια αυξητική τάση σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες, στο πρώτο γίνει τουλάχιστον τομέα. Οι άνθρωποι μένουν στον τόπο τους, επενδύουν, χρειάζονται αυτά τα εργαλεία, γιατί έχει πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, θα σας τα πει αναλυτικά ο κ. Φλωρίδης. Έχουμε πραγματικά μέσα από αυτές τις ημερίδες, μέσα από αυτές τις ενημερώσεις που θα γίνουν. Και είναι πρώτη, νομίζω, κύριε Ρισαβέλη, η γεωτεχνική που, τουλάχιστον όσον αφορά στο νομό μας εδώ πέρα, που γίνεται αυτή η ενημέρωση. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Συγχαρητήρια και πάλι στη γεωτεχνική. Έχουμε καλή, τουλάχιστον από πλευράς, βλέπω εδώ πέρα πολλούς συναδέλφους σας γεωτεχνικούς, οι οποίοι θέλουν να έρθουν, αλλά και απλό κόσμο, συνεχιστές. Και μπράβο, γιατί δείχνουν ενδιαφέρον σε αυτό το πράγμα, ότι θέλουν να ενημερωθούν για να μπορέσουν και αυτοί από την πλευρά τους να ενημερώσουν τα μέλη τους. Θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ενημέρωση και πραγματικά όταν θα βρεθούμε με το καλό το 2027 να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, ένα θετικό πρόσημο σε όλη αυτή την χρονική περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές, γιατί ξεκινάει κάτι το οποίο είναι αναπτυξιακό εργαλείο και πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Οι ειδικοί που υπάρχουν πρέπει να κατευθύνουν τον κόσμο. Σκοπός και στόχος πρέπει να είναι να παραμείνουν οι νέοι στη Λέσβο. Ξέρετε τα προβλήματα που έχουμε σαν Λέσβο και σαν νησί γενικότερα, και όχι μόνο η Λέσβος, αλλά όλο το Βόρειο Αιγαίο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτές οι πρωτοβουλίες να καρποφορήσουν, να υπάρχει ενδιαφέρον και φυσικά να αναπτυχθεί ο τόπος μας. Καλή επιτυχία στις ενημερώσεις και στις εργασίες σας. Ευχαριστώ. Και ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, Κώστα, αν θες να πεις κάτι, μας φιλοξενείτε ήδη σε ένα θαυμάσιο χώρο. Είναι χαρά μας που φιλοξενούμε. Τέτοιες δραστηριότητες όπως κάνετε εσείς είναι απαραίτητες να γίνονται.
και ευχαριστούμε που είμαστε οι πρώτοι. Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, Γιάννη, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μετά από παρέλευση αρκετού χρόνου, αποφασίσαμε, αφού οριστικοποίησα μια πορεία τους προηγούμενους μήνες στην υπόλοιπη τροπική Ελλάδα τις ενημερώσεις λόγω μιας ιδιότητας που έχω σαν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων που υποβάλλουμε δηλώσεις, επειδή οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας είναι τόσο πολλές και τόσο διαφορετικές από την υπόλοιπη στερεοτική χώρα, ήξερα και ότι θα είχαμε μέχρι στιγμής περισσότερα δεδομένα ώστε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για το πώς το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο στη Γεωργία, το οποίο συντάχθηκε και θα δούμε με ποιο τρόπο συντάχθηκε, επηρεάζει την νησιωτική περιοχή της χώρας, αλλά και πόσο επηρεάζει όλες τις επαγγελματικές τάξεις, τις οποίες επαγγελματικές τάξεις σχετίζονται γύρω από αυτή την οικονομία του πρωτογενούς τομέα. Σήμερα έκαναμε μία επιλογή να μην καλέσουμε αγρότες, αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα συζητώντας με φορείς των αγροτών, με οργανώσεις και με ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν τον αγρότη, γιατί ίσως πιστεύουμε και πιστεύω και εγώ προσωπικά ότι μέσα από τη δική μας πληροφόρηση θα μπορεί εύκολα να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει το τελικό αποτέλεσμα, που και το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ότι το 2027 πρέπει να βγούμε κερδισμένοι από αυτή τη γεωργική πολιτική. Θα ξεκινήσω και θα ξεκινήσω λίγο με κάποια δημογραφικά, αγροτικά στατιστικά τόσο του νησιού μας, όσο και του νησιού της Λέσβου. Και αυτά, γιατί είναι αυτά τα οποία θα δούμε παρακάτω πόσο επηρεάζουν την κοινή αγροτική πολιτική. Αν θα δούμε τις καλλιέργειες του νομού Λέσβου, θα δούμε ότι οι ελιές με 390.000 στρέμματα είναι η κορονίδα των καλλιεργειών που έχουμε με πολύ μεγάλη διαφορά με όλες τις υπόλοιπες. Ακολουθούν τα κτηνοτροφικά φυτά, τα λοιπά σιτηρά, η γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική, οι δενδρώδες, οι άλλες δενδρώδες καλλιέργειες, τα κυπευτικά, και έχουμε μια έκταση 432.000 στρεμμάτων σύμφωνα με τα στατιστικά του 2021, τα οποία είναι οι δηλωμένες εκτάσεις οι οποίες υπάρχουν στο ΟΣΔΑ. 13.721 είτε κατά κύριο επάγγελμα, είτε μη κατά κύριο, είτε βοηθητική, με βοηθητική υποαπασχόληση στη γεωργία, ασχολούνται στο νησί με την παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Οι κτηνοτρόφοι που αποτελούν μια σημαντική μερίδα του νησιού είναι 3.196. Σε δίκτυ πυκνότητος σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, έχουμε μια πάρα πολύ αναπτυγμένη κτηνοτροφία και η δε κτηνοτροφία η οποία έχει μια κατεύθυνση στον κλάδο της οχοπροβατοτροφίας. 795.000 στρέμματα βοσκοτόπια υπάρχουν στο νησί, τα οποία διανέμονται και δεν φτάνουν για να καλύψουν το σύνολο της βοσκίσιμης γης στο νησί. Θα συνεχίσω λίγο με τη ζωική παραγωγή. Οι 3.196 αυτοί κτηνοτρόφοι δραστηριοποιούνται στο νησί και εκτρέφονται στο νησί αυτή τη στιγμή 356.450 εγωπρόβατα. Θηλυκά εγωπρόβατα. Όλα μαζί τα εγωπρόβατα φτάνουν στις 491.000. Έχουμε και μια άλλη σημαντική δραστηριότητα εκτροφών στη Λέσβο, που είναι η εκτροφή των βοηδών, με 4.734 περίπου κεφάλια βοηδών. Αν θα δείτε στο χάρτη, είναι η διάρθρωση πλέον των σταυλικών εγκαταστάσεων όπως είναι αυτή τη στιγμή δομημένα μέσα στη Λέσβο. Η άποψη και η λογική ότι η Δυτική Λέσβος ασχολείται μόνο με την κτηνοτροφία δεν είναι αληθινή. Αληθινό είναι αυτό που σήμερα βλέπουμε,
ότι η κτηνοτροφία έχει διασκορπιστεί σε όλη τη Λέσβο περίπου με την ίδια πυκνότητα που έχουμε και στη Δυτική Λέσβο. Να δούμε πώς είναι διαδρομένες εκμεταλλεύσεις. Έχουμε το 60% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες είναι από 1 μέχρι 40 στερμό. 8.253 εκμεταλλεύσεις θεωρούνται μικρές ή πολύ μικρές, γιατί σε αυτό το μέγεθος εκμεταλλεύσεις θεωρούνται μικρές. Από εκεί και πέρα, αν θα δείτε λίγο η διάρθρωση, θα δούμε ότι μονάχα το 3% έχουν 426 εκμεταλλεύσεις, έχουν πάνω από 426 στρέμματα και μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι εκμεταλλεύσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν και φωσκοτόπους. Άρα, αυτός ο πίνακας μας δείχνει ότι στη Λέσβο οι δυνατότητες στη γεωργία δεν μπορούν να προέλθουν μόνο από τους μεγάλους, αλλά οι δυνατότητες που έχει και η δυναμική που έχει η γεωργία μπορεί να προέρχεται και από τους μικρούς και τους πολύ μικρούς παραγωγούς. Κάτι αντίστοιχο έχουμε στη Λίμνο, αλλά στη Λίμνο παρατηρούμε ότι οι δυνατότητες και η ποικιλομορφία των καλλιεργειών δεν διαφέρει και πολύ από τη Στυλιάζο. Τα λοιπά σιτηρά και εκεί είναι και τα κτηνοτροφικά φυτά, είναι η κορονίδα των καλλιεργειών στη Λίμνο. Δραστηριοποιούνται στη Λίμνο 1.900 περίπου γεωργοί, που από αυτούς 824 είναι κτηνοτρόφοι. 89.000 περίπου εργοπρόβατα υπάρχουν αυτή τη στιγμή και 1.100 περίπου βοηθή, τα οποία εκτρέφονται στο νησί της Λίμνο. Αν θα δείτε λίγο και τις θέσεις των μνημονιοστασίων, θα δείτε ότι η Λίμνος έχει πιο αραιά κτηνοτροφία, παρόλο που έχει επιπλέον βοσκοτόπια από ό,τι χρειάζεται η περιοχή, και από αυτά τα βοσκοτόπια συνήθως μέσα στις εκμεταλλεύσεις αυτές εξυπηρετούνται από άλλες περιοχές της χώρας μέσω της τεχνικής λύσης, όπως ξέρει καλά η περιφέρεια, άλλες περιοχές της χώρας. Πάντως έχουμε αυξητική τάση στα πετρελαιόδη. Έχουμε τεράστια αυξητική τάση και σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα είμαστε αυτή τη στιγμή η περιοχή η οποία εκτρέφει και μεγάλο αριθμό εγωπροβάτων, αλλά έχουμε και την καλύτερη απόδοση παραγωγής γάλακτος σε ολόκληρη περίπου τη χώρα. Παντού παρατηρούνται μειώσεις όσο αφορά τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων. Εμείς εδώ οι εκμεταλλεύσεις μας είναι σταθερές και θα δούμε όμως πώς φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Στη Λίμνο η διάρθρωση και εκεί το 50% των παραγωγών από τη στιγμή που ασχολούνται με σιτηρά στα 110 στρέμματα, από 1 μέχρι 110 στρέμματα είναι γύρω στο 56%, πάνω από 1000 στρέμματα έχουμε μόνο 32 παραγωγούς στη Λίμνο. Άρα και στη Λίμνο φαίνεται ότι η διάρθρωση των καλλιεργειών είναι ομοιόμορφη και εκεί σημαντικό ρόλο παίζουν μικροί παραγωγοί. Θα σας φάω λίγο ένα δεκάλεπτο, γιατί πρέπει να θυμηθούμε και επιστημονικά αλλά και διαχρονικά πώς διαμορφώθηκε αυτή η ιστορική διαδρομή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η κοινή αγροτική πολιτική δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχει γεννηθεί το 1962, έχει την ίδια ηλικία περίπου με εμένα. Από το 1962 η τότε αρχηγή των 6 κρατών της ΕΟΚ, σε αντίκρισμα και στη λογική ότι σταματούσε το σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο ενίσχυσε επιστημιστικά την Ευρώπη, αποφάσισαν στη Ρώμη και δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή τότε Ένωση και δημιούργησαν αυτή την κοινή γεωργική πολιτική. Ποιους σκοπούς εξυπηρετούσε? Ο βασικός σκοπός που συστάθηκε αυτή η πολιτική στην Ευρώπη ήταν για να αυξήσει την παραγωγικότητα σε αγροτικά προϊόντα. Ήταν κάτι που έγινε το χρονικό διάστημα και από την Ευρώπη. Εξασφάλισαν τρόφιμα και επάρκεια τροφίμων για όλο τον πληθυσμό και προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα δίκαιο βιωτικό επίπεδο στην επαρχία της τότε γνωστής Ευρώπης. Τι είναι κοινή αγροτική πολιτική? Κοινή αγροτική πολιτική είναι οι κανόνες που καθορίζουν το σύνολο των διαδικασιών ώστε να έχουμε
παραγωγή και εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Πάνω αυτή η γεωργική πολιτική εξελίσσεται, δεν παραμένει ίδια, δεν είναι στάσιμη, διαμορφώνεται κάθε φορά με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν στην Ευρώπη και βασίζεται σε ένα μεγάλο κανόνα που είναι ο κανόνας της αλληλεγγύης, που σημαίνει χρηματοδότηση, αλληλοχρηματοδότηση. Το σίγουρο είναι ότι το 37% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 58 δις περίπου κάθε χρόνο, μοιράζονται στη γεωργία από δύο ταμεία. Ένα ταμείο είναι το Ταμείο Εγγυήσεων, το οποίο δίνει τις άμεσα ενισχύσεις, και ένα ταμείο είναι το Γεωργείο Ανάπτυξης, το οποίο πληρώνει τις έμεσα ενισχύσεις. Τα χρήματα αυτά μας δίνονται γιατί υπάρχει πρόβλημα στη γεωργία της Ευρώπης. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα στη γεωργία της Ευρώπης. Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός γεωργικών προϊόντων στον κόσμο. Αν θα δείτε στο πίνακα, θα δείτε ότι ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βραζιλία. Είναι ο μεγαλύτερος, όχι μόνο παραγωγός, αλλά και ο μεγαλύτερος εξαγωγές. 7 εκατομμύρια αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη παράγουν προϊόντα για 447 εκατομμύρια μέσα στην Ευρώπη, χώρια τα προϊόντα που παράγουν για εξαγωγή. Η αυτάρκεια των προϊόντων πλέον στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο έχει φτάσει σε σημείο τέτοιο που υπάρχουν πλέον προϊόντα τα οποία είναι πλεονασματικά ή βρίσκονται εύκολα από τον τρίτο κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει κάνει τις επιλογές και έχει δημιουργήσει πολιτικές τέτοιες, ώστε για να μπορεί να διεισδύσει και στο υπόλοιπο κόσμο, να λειτουργεί αυτή τη στιγμή με προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να παρακτήσουν σε τρίτες χώρες. Άρα, θα δούμε παρακάτω ότι όλη αυτή η στρατηγική πόσο επηρεάζει το τι έχει αποφασιστεί στη νέα κοινή γεωργική πολιτική. Και ξεκινάω λίγο να σας δείξω ιστορικά από το 81 και μετά πώς εξελίχθηκε η κοινή γεωργική πολιτική. Η Ελλάδα γίνεται ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το 1981, άρα επηρεάζεται πλέον από το 81 και μετά μέχρι και σήμερα, και όποιες αποφάσεις ασκούνται στη γεωργική πολιτική πρέπει να έχουν την έγκριση των Βρυξελών και να συμπίπτουν μέσα στη λογική στην οποία έχουν αποφασίσει οι αρχηγοί των κρατών. Αν θα δούμε, από το 1981 μέχρι σήμερα, παρόλο που έχουμε αυξητική τάση, ήμασταν 10 χώρες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 81, σήμερα είμαστε 27, το ποσό το οποίο διανέμεται είναι περίπου σταθερό. Ξεκινήσαμε 40-42 δισεκατομμύρια που μοιράζονταν κάθε χρόνο από το 81 και έχει φτάσει τα 58 τώρα. Αν σκεφτούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχουν μπει πολλά επιπλέον κράτη τα οποία δεν πλήρωσαν και όλες τις προϋποθέσεις που προέβλεπε, δηλαδή τα τέλος ανατολικά κράτη που είχαν με διάφορες πολιτικές αποφάσεις, φαίνεται ότι ένα κομμάτι σημαντικό της διεύρυνσης της Ευρώπης το πλήρωσαν οι αγρότες της Ευρώπης. Από το 81, όταν ξεκίνησαν στην Ελλάδα οι επιδοτήσεις, όλοι θυμάστε ότι τις επιδοτήσεις δεν πήγαιναν στους αγρότες. Οι επιδοτήσεις από το 81 που ξεκινήσαν πήγαιναν απευθείας στους μεταποιητές και στους εμπόρους. Και μέσω αυτών πίστευαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ότι αυτές οι επιδοτήσεις θα έφταναν στους γεωργούς. Τελικά, το μόνο που κατάφερε να κάνει αυτή η δεκαετία στην ευρωπαϊκή πολιτική ήταν να δημιουργήσει πλεονασματικά προϊόντα. Θυμάστε τότε τις χωματερές. Θυμάστε τότε ότι όποια επιχείρηση έπαιρνε περισσότερους τελικές λευκοσιδηρουργίες έπαιρνε τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις, και φτάσαμε σε ένα σημείο τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα που εφαρμοζόταν τότε να δημιουργήσουν πλεόνασμα τόσο σε προϊόντα χωματερών και μια λογική η οποία τελικά αρχίζει τη δεκαετία του 90 να αλλάζει. Γιατί έχουν καταλάβει στην Ευρώπη ότι δεν φτάνουν οι επιδοτήσεις στους παραγωγούς. Στις αρχές του 92 αποφασίζεται και περνάμε σε μια εκ διαμέτρου αντίθετη πολιτική,
και πλέον οι επιδοτήσεις πάνε κατευθείαν στον αγρότη, αλλά συνδεδεμένες με την παραγωγή. Αρχίζει μια καινούργια δεκαετία κοινής αγροτικής πολιτικής, που πάλι παρατηρούμε στρεβλώσεις, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Ήταν τότε που διπλωσιάζαμε τις πλατφόρμες στο Βαμβάκ, ήταν τότε που είχαμε βάλει βρύσες στα δέντρα για να βγάζουν λάδι, και θα δούμε πόσο αυτό το σύστημα, το οποίο έρχεται, οι αρχηγοί κρατών έρχονται περίπου στις αρχές του 2000 περίπου, και αποφασίζουν ότι και αυτό το σύστημα δεν απέδωσε καρπούς, δημιούργησε πλεονασματικά προϊόντα, ειδικά προϊόντα γάλακτος στο βορρά και προϊόντα ακατάλληλα ή σε μεγάλες ποσότητες στο νότο. Αυτή η πολιτική όμως, η οποία έχει δημιουργηθεί τότε, είναι αυτή η πολιτική της δεκαετίας αυτής, είναι αυτή που μας επηρεάζει μέχρι και σήμερα και μας επηρεάζει γιατί. Γιατί περνάμε αυτόματα σε μια άλλη δεκαετία, με την πράσινη πλέον ένδειξη, η οποία δεκαετία τι πάμε, αποδεσμεύουμε τελείως τις επιδοτήσεις από την παραγωγή. Αλλά χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο αναφοράς και δημιουργούνται ατομικά δικαιώματα για κάθε αγρότη, Ευρωπαίο αγρότη, τα οποία είχαν ως έτος αναφοράς όμως χρονιές οι οποίες ήταν στα τέλη του 20, 21 και 22, που τότε με την διαδικασία το πόσα επιδοτήσεις έπαιρνε η κάθε εκμετάλλευση και το πόσα στρέμματα καλλιεργούσε, βγήκαν τα ατομικά δικαιώματα που θα δούμε πόσο επηρεάζουν μέχρι και σήμερα αυτή τη λογική. Άρα, από το 2003 και μετά, περνάμε σε μια εποχή που οι επιδοτήσεις πλέον είναι αποσυνδεδεμένες από την παραγωγή και στις επιδοτήσεις πλέον αυτές μπαίνουν κάποιοι άλλοι στόχοι που θα δούμε παρακάτω. Ήταν δίκαιες οι επιδοτήσεις? Όχι. Δεν ήταν δίκαιες ούτε και μεταξύ κρατών, αλλά ούτε και μεταξύ περιφερειών της ίδιας χώρας. Εδώ σε αυτόν τον πίνακα θα δείτε ότι τα πρώτα 10 κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δείτε πόσο ψηλά επιδοτούν το εκτάριο σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη, Λετωνία, Εστονία, Βουλγαρία, που μπήκαν τελευταία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι χώρες που είχαν και κεκτημένο ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και ευρωπαϊκών ενισχύσεων δεν ήταν δίκαιες μεταξύ των κρατών. Δεν ήταν δίκαιες όμως και μεταξύ των περιφερειών της χώρας. Και θα δούμε στις περιφέρειες της δικές μας, της χώρας μας, θα δείτε ότι η Κρήτη το 2010 είχε 1.550 ευρώ περίπου αξία δικαιώματος. Το Βόρειο Αιγαίο είχε μονάχα 452. Ήμασταν κάτω από το μέσο όρο της χώρας. Η δεκαετία αυτή που είπαμε, που δημιούργησε τα δικαιώματα, που δημιούργησε τα ατομικά δικαιώματα, ήταν αυτή η δεκαετία που διέδωσε αυτές τις μεγάλες ανισοκατανομές και μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εδώ είναι η μεγάλη σταθμή, όπως σας τους ανέφερα, όπως σας τους είπα, που πέρασε η κοινή αγροτική πολιτική από το 1962 μέχρι και σήμερα. Είναι όλα τα στάδια αυτά, τα οποία αναλύσαμε, και ξεκινάω λίγο να δούμε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική από το 23 μέχρι το 27. Όλοι θα έχετε ακούσει για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τις οποίες υιοθέτησαν οι αρχηγοί των κρατών στον ΟΗΕ, και με αυτούς τους 17 στόχους πρότειναν και προτείνουν αυτό που λέμε Ατζέντα 2030. Από αυτούς τους 17 στόχους, οι 10 στόχοι που μπήκαν από τα κράτη του ΟΗΕ στην απόφαση η οποία πάρθηκε και στο Παρίσι και στο Ρίο, οι 10 στόχοι αφορούν τη γεωργία. Όλοι έχετε ακούσει όμως και για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Επειδή εδώ είμαστε άνθρωποι του περισσότερου του χώρου, η Πράσινη Συμφωνία, η οποία υιοθετήθηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες, ουσιαστικά τι προβλέπει και τι στόχο έχει? Έχει στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στον
στην Ευρώπη μέχρι το 2050. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες της Πράσινης Συμφωνίας? Ότι πρέπει οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου να μειωθούν κατά 50%, 55% μέχρι το 2030. Να έχουμε μια κοινωνία ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή μέχρι το 2050. Να έχουμε ανάκαμψη της βιοποικιλότητας έως το 2030. Έχει αναπτυχθεί μια στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο, στην οποία θα την αναλύσουμε λίγο παρακάτω. Έχει προτείνει αυτή η πράσινη συμφωνία τη δράση της κυκλικής οικονομίας, τη μείωση, τη στρατηγική μείωση των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και τη δασική στρατηγική μέχρι το 2030. Αυτή η πράσινη συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία πλέον έγινε θεσμός των αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις. Ποιες είναι οι δράσεις αυτές οι οποίες προβλέπει αυτή η στρατηγική? Πρώτον, είναι η δράση της βιολογικής παραγωγής. Είναι το σχέδιο της επιστημικής ασφάλειας, η ασφάλεια των τροφίμων, μια ανθρογεωργία χωρίς παραγωγή άνθρακα και μια βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. Πώς αποφάσισαν οι αρχηγοί και θέσαν προτεραιότητες? Το 50% των χημικών που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη πρέπει να σταματήσουν μέχρι το 2030. Το 25% των εκτάσεων που καλλιεργούνται στην Ευρώπη μέχρι το 2030 πρέπει να γίνουν καλλιέργειες βιολογικής παραγωγής. Με αυτά, συν επιπλέον κάποιες προτεραιότητες που μπήκαν, όπως είναι η μη σπατάλη τροφίμων, η καλή διαβίωση και των ζώων, η αλυσίδα τροφίμων να έχει πιο εύκολη πρόσβαση και να μην πετάμε τρόφιμα στην Ευρώπη, με αυτή την ατζέντα και με αυτή την πολιτική σχεδιάστηκαν από τους αρχηγούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 9 προτεραιότητες για ένα δίκαιο εισόδημα, για μια αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσα στην Ευρώπη, δράσεις για την κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντολογική φροντίδα των χώρων και της υπαίθρου, διατήρηση της βιοποικιλότητας, ανανέωση των γενεών, ζωντανές αγροτικές περιοχές, προστασία της ποιότητας των τροφίμων και γνώση και καινοτομία σε ό,τι έχει σχέση με τη γεωργία της Ευρώπης. Αυτές είναι οι 9 προτεραιότητες. Αυτές τις 9 προτεραιότητες πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις έχει δώσει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και με βάση αυτές τις προτεραιότητες κάθε κράτος μέλος καλείται για αυτή τη νέα κοινή αγροτική πολιτική να ασκήσει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο, να κατακτήσει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Τι είναι αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο? Είναι κάτω από τους κανόνες που είπαμε ότι έβαλαν οι αρχηγοί κρατών να δημιουργηθεί για κάθε χώρα με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις προτεραιότητες που έχει κάθε χώρα ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Μπήκε επιπλέον και ένας άλλος όρος που για πρώτη φορά μπαίνει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ότι οι επιδόσεις του κάθε εθνικού στρατηγικού σχεδίου θα ελέγχονται πλέον κεντρικά από τις Βρυξέλλες και θα ελέγχονται αν πραγματικά πετυχαίνονται οι στόχοι οι οποίοι μπαίνουν στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της κάθε χώρας. Η συζήτηση για την αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής ξεκίνησε το 2019. Τον Ιούνιο του 2021 έγιναν 12 διαφορετικές περιφερειακές συσκέψεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τελικά, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, δημιουργήθηκε ένα σχέδιο δράσης, ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα αναλύσουμε και θα δούμε παρακάτω πόσο επηρεάζει τη γεωργία, και έφτασε το Μάιο του 2022 να ξαναεπιστρέφει πίσω από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Γιατί δεν ήταν προσαρμοσμένο στους 9 στόχους. Άλλον τρέξαμε, κάναμε τις διαμορφώσεις αυτές, σαν πολιτεία έκανε αυτές τις διαμορφώσεις που είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Δεκέμβριο
γύρω στις 14 του Δεκεμβρίου, πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το ελληνικό εθνικό στρατηγικό σχέδιο πληρούσε τις προϋποθέσεις. Αυτό το σχέδιο μπήκε σε ενέργεια από 1η-1η του 2023. Άρα αυτή τη στιγμή, ό,τι ξέραμε με την παλιά ΚΑΠ, πλέον είναι σε μεταβατικό στάδιο ή ήταν σε μεταβατικό στάδιο τα δύο τελευταία χρόνια, πλέον τελειώνει. Πλέον από φέτος, όλοι θα πρέπει να γνωρίζουμε, όσοι εμπλεκόμαστε με το σύστημα της γεωργίας, το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν από εδώ και πέρα και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται όλες οι διεργασίες όσο αφορά την εμπορία, τη διαχείριση, την επιδότηση, την ενίσχυση των αγροτικών προϊόντων. Εδώ πραγματικά βρισκόμαστε πρώτε τελεσμένων γεγονότων. Οι Έλληνες αγρότες δεν είναι πληροφορημένοι το τι προβλέπει το καινούργιο σχέδιο. Εδώ πραγματικά είναι μια αδυναμία την οποία πρέπει να καλύψουμε τόσο εμείς στον ιδιωτικό χώρο που σκοπό έχουμε να υπηρετούμε τον Έλληνα αγρότη, αλλά όσο και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, και αυτό είπαμε σήμερα, να κάνουμε αυτή την τεχνική συνάντηση ώστε να υπάρχει η τεχνογνωσία το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εδώ πάλι είναι ένα χρονοδιάγραμμα το τι θα γίνει και πώς θα ενεχθεί αυτή η ΚΑΠ. Το 2023 θα υποβάλουν έκθεση αξιολόγησης των στρατηγικών σχεδίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2024 κάθε κράτος μέλος θα υποβάλει έκθεση των επιδόσεων της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το 2025, αφού θα αξιολογηθούν όλες αυτές οι στρατηγικές που ανέλαβε η κάθε χώρα, θα επανεξεταστεί όλη η κοινή αγροτική πολιτική και ίσως το 2026 στην ενδιάμεση αξιολόγηση θα μπορούν να υπάρχουν αλλαγές. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι το 2027 δεν θα έχουμε τρομακτικές αλλαγές σε αυτά που θα πούμε παρακάτω. Διατηρούνται οι δύο πυλώνες, ο πυλώνας 1 των άμεσα ενισχύσεων και ο πυλώνας 2 των έμεσα ενισχύσεων. Άμεσα ενισχύσεις είναι αυτές οι ενισχύσεις που δίνονται ως αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις και συνήθως μέχρι σήμερα τις παίρναμε τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο. Ενώ έμεσα ενισχύσεις είναι όλες οι ενισχύσεις οι οποίες δίνονται όταν υποβάλλουμε σχέδια ανάπτυξης των γεωργικών μας εκμεταλλεύσεων, όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης, οι νέοι αγρότες και προγράμματα, δηλαδή αυτό που λέγαμε μέχρι σήμερα προγράμματα του δεύτερου πυλώνα. Για πρώτη φορά η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να πάρει το 10% των άμεσων ενισχύσεων και να το μεταφέρει στις έμεσες ενισχύσεις. Μέχρι τώρα να σας πω τι γινόταν. Γινόταν ακριβώς το αντίθετο στη χώρα μας. Αν θα δείτε κάτω τον πίνακα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι τα παλιά κράτη της Ευρώπης είχαν κάνει μια εύκολη επιλογή να μοιράζουν αγροτικές ενισχύσεις ως άμεσα ενισχύσεις, να γίνεται δηλαδή μια πολιτική εύκολης διαχείρισης χρημάτων και όχι επενδύσεις στη γεωργία. Κράτη τα οποία είχαν και έχουν εντάξει και έχουν βάλει σαν σύστημα να μοιράζουν πιο πολλά στις επενδύσεις που γίνονται στη γεωργία, έχουν φτάσει να έχουν αναπτύξει γεωργία τέτοια που στην Ιβερική Χερσόνησο, η Ισπανία θα πάρουν και την Πορτογαλία να πάρουν ως παραδείγματα, επειδή κάναν επενδύσεις στη γεωργία, φτάσαν να έχουν ξεπεράσει τους Ιταλούς του Λάβε, τους Γάλλους του Κρέσε. Και τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε κράτη όπως είναι η Ρουμανία, όπως είναι η Πολωνία, οι οποίες έκαναν σοβαρές επενδύσεις στην κοινοτροφία, σε λίγα χρόνια να εκτοπίζουν παραδοσιακές δυνάμεις στην Ευρώπη, στην παραγωγή του κρέατος, όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία. Άρα, για πρώτη φορά και η Ελλάδα υποχρεώνεται να ακολουθήσει αυτή τη στρατηγική, να πάρει λεφτά από τις άμεσες ενισχύσεις μέχρι ένα ποσό 10% και να το μεταφέρει στις έμεσες ενισχύσεις. Αυτό πραγματικά έγινε και το 71% του συνόλου του πακέτου των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα πάρει η χώρα, 9.621.000.000 θα μοιραστούν ως άμεσες ενισχύσεις. Ως έμεσες ενισχύσεις θα δοθούν ως επενδύσεις στη γεωργία, θα δοθούν μέσω του δεύτερου πυλώνα γύρω στα 3.635.000.000 στη χρονική διάρκεια
από το 2023 μέχρι το 2027. Το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο έχει αναπτύξει 123 παρεμβάσεις. Τι είναι οι 123 αυτές παρεμβάσεις? Είναι μικρά προγράμματα που το καθένα σκοπεύει στους 10 στόχους που είπαμε ότι μπήκαν από τους αρχηγούς των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανθεκτικότητα, την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος. Και μέσω των δύο πυλώνων αυτές οι παρεμβάσεις πλέον είναι αυτό που λέμε το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο. Όλες οι παρεμβάσεις δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Και επειδή είπαμε ότι θα υπάρχουν αναδιαρθρώσεις, έχουν δώσει κάποια βαρύτητα ώστε κάποια μέτρα τα οποία ίσως δεν καταφέρουν να αξιοποιηθούν όπως πρέπει να αξιοποιηθούν, να μπορούν να γίνονται αλλαγές κατά τη διάρκεια των επανεξετάσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ξεκινάω λίγο με τον πυλώνα 1 και θα κάνουμε ανάλυση το πού ήμασταν και τι γίνεται με τις άμεσα ενισχύσεις. Το 2007 η ΚΑΠ η τότε μοίραζε 2 δισεκατομμύρια, 300 εκατομμύρια περίπου άμεσα ενισχύσεις στους Έλληνες αγρότες. Έρχεται η ΚΑΠ του 2014 και το ποσό αυτό μειώνεται στο 1,9 δις. Έρχεται η ΚΑΠ του 2023 με το 2027 και το ποσό αυτό μειώνεται στο 1,7 δις. Άρα, αυτό που σας είπα στην αρχή, τη διεύρυνση της ευρωπαϊκής κοινότητας, την πληρώνουν οι αγρότες και ειδικά οι παλιοί αγρότες της Ευρώπης, δεν είναι τυχαίο. Τα χρήματα έχουν μειωθεί, έχει φύγει και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ήταν βασικός χρηματοδότης στην ευρωπαϊκή κοινότητα όσο αφορά το κλάδο της γεωργίας. Αυτό που παρατηρείτε είναι ότι 3 εκατομμύρια ήμασταν αγρότες τη δεκαετία του 80 σε ολόκληρη την Ευρώπη και σήμερα είμαστε 7 εκατομμύρια αγρότες. Αν πάμε να λογιστούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε 700.000 αγρότες, θα δείτε ότι η πιο πυκνή χώρα σε αγροτικό κόσμο στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα και είναι η πρώτη χώρα σε πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το σίγουρο είναι ότι από το 2007 μέχρι το 2023 έχουμε μείωση κατά 26% στις άμεσες ενισχύσεις. Ποια είναι η αρχιτεκτονική των άμεσα ενισχύσεων του στρατηγικού εθνικού σχεδίου? Είναι περίπου η ίδια η οποία υπήρχε και σε αυτήν την αγροτική πολιτική που είχαμε μέχρι τις 31/12 με κάποιες αλλαγές. Η γνωστή βασική ενίσχυση θα συνεχίσει να υπάρχει και θα είναι αυτή στην οποία θα έχουμε τίτλους όπως είχαμε μέχρι και σήμερα. Οι νέοι αγρότες θα συνεχίσουν να επιδοτούνται επιπλέον από τους παλιούς παραγωγούς μέσω των άμεσα ενισχύσεων. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη φυτική και στη ζωική παραγωγή θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά θα δούμε με ποιες διαφοροποιήσεις. Αλλά εφαρμόζονται δύο καινούργια κομμάτια των ελληνικών επιδοτήσεων και σίγουρα αυτά που έχει αξία να αναφέρουμε είναι ότι εφαρμόζεται πλέον μια άλλη μορφή ενίσχυσης που θα λέγεται από εδώ και πέρα αναδιανεμητική. Η αναδιανεμητική είναι μια ειδική ενίσχυση που θα δίνεται σε συγκεκριμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις και έρχεται να πάρει χρήματα από τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις αυτές που και να ενισχύσει τις μεσαίες εκμεταλλεύσεις για να διατηρήσει αυτή την αναλογία μέχρι το 2023 των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων που έχουμε στη χώρα. Η μεγαλύτερη όμως αλλαγή είναι αυτή που επέρχεται και έχει να κάνει με την κατάργηση του πρασινίσματος. Το πρασίνισμα όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα, που το Δεκέμβρη μοίραζε περίπου το 48, το 1 τρίτο περίπου των άμεσα ενισχύσεων σε κάθε αγρότη, με πολύ μικρές υποχρεώσεις, οι οποίες έβλεπονταν μέσω της πολλαπλής συμμορφούσης, πλέον το πρασίνισμα τέλος. Στη θέση του πρασινίσματος μπαίνει μια άλλη μορφή ενίσχυση, η οποία θα από εδώ και πέρα θα τη λέμε eco-schemes, δράσεις τις οποίες θα αντικαταστήσουν το πρασίνισμα με επιπλέον υποχρεώσεις περιβαλλοντολογικές. Όπως είδατε, όλες οι υποχρεώσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι περιβαλλοντολογικές.
πάνω σε αυτούς τους περιβαλλοντολογικούς κανόνες σχεδιάστηκε όλη η κοινή αγροτική πολιτική τόσο στην Ελλάδα όσο και στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, βάζει και μια άλλη μεγάλη μορφή ισονομίας αυτή η καινούργια κοινή αγροτική πολιτική, που είναι ότι μέχρι το 2026, στο τέλος του αρχές του 2027, θα πρέπει να έχουμε ολική σύγκληση των δικαιωμάτων σε αξία, τόσο μεταξύ κρατών όσο και μεταξύ καλλιεργητών μέσα στην Ευρώπη. Είναι αυτές οι αδικίες που σας έδειξα που δημιουργήθηκαν και αυτές οι αδικίες έρχεται αυτή τη στιγμή η νέα κοινή γεωργική πολιτική να τις ισοζυγιάσει ώστε να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ παραγωγών τόσο κρατών Ευρώπης όσο και μέσα στις χώρες όταν οι παραγωγοί καλλιεργούν τις ίδιες παραγωγές. Η σύγκληση δεν είναι κάτι καινούργιο, το είχαμε και στην προηγούμενη ΚΑΠ και θα δούμε πόσο επηρέασε παρακάτω, αλλά αυτό που θέλω να σας πω ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ιδίως τα τελευταία κράτη που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, πίεζαν στην δημιουργία της κοινής αυτής γεωργικής πολιτικής να πάμε σε μια flat άμεση και η χώρα μας ακόμα είχε επιλέξει και αυτό το μοντέλο και πολλά κράτη πίεζαν να πάμε σε μια άμεση μείωση από την πρώτη χρονιά και εξισορρόπηση όλων των δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Τα παλιά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία οι εκμεταλλεύσεις τους έχουν αυτές τις μεγάλες διαφορές, δεν επέλεξαν αυτή τη λογική και στη διαπραγμάτευση μπήκαμε σε μια λογική σταδιακής μείωσης μέχρι το 2027. Το σίγουρο είναι ότι 829 εκατομμύρια, το 48% των άμεσων ενισχύσεων, θα δίνονται ως βασική ενίσχυση. Το νέο πρασίνισμα, τα ECOSKIN, θα παίρνουν 425 εκατομμύρια, γύρω στο 25% των ενισχύσεων. Η καινούρια αυτή μορφή ενίσχυσης, που από εδώ και πέρα είπαμε θα τη λέμε αναδιανεμητική, θα μοιράζει γύρω στα 175 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις θα δίνουν 245 εκατομμύρια και οι νέοι αγρότες θα παίρνουν κάθε χρόνο 28 εκατομμύρια. Όλα αυτά, όλες αυτές οι κατηγορίες είναι αυτές που συγκεντρώνουν στον πυλώνα 1 ενισχύσεις της τάξης του 1,7 δις κάθε χρόνο για τους Έλληνες αγρότες. Και ξεκινάω με τη βασική ενίσχυση να αναλύσουμε ένα-ένα τα κομμάτια. Διατηρούνται οι τρεις αγρονομικές περιφέρειες οι οποίες υπήρχαν και στην προηγούμενη ΚΑΠ, δηλαδή οι αεροτρέες καλλιέργειες, οι μόνιμες καλλιέργειες και οι φωσκότοποι. Είναι ένα μοντέλο που επέλεξε η χώρα μας από την ώρα που μπήκε στην Ευρωπαϊκή, στην αποδεσμευμένη ευρωπαϊκή πολιτική. Έχουν επιλέξει και οι άνθρωποι οι οποίοι μελέτησαν και έκαναν το στρατηγικό σχέδιο ότι συμφέρει στη χώρα μας να παραμείνει στο ίδιο μοτίβο, γι' αυτό και έχουμε αυτή την ίδια πλέον κατηγοριοποίηση των περιφερειών στη χώρα. Το σίγουρο είναι, είπαμε, ότι τα 830 εκατομμύρια με τη σύγκληση θα διαμορφώσουν διαφορετικό δικαίωμα στα επόμενα χρόνια. Πολλοί Έλληνες αγρότες περιμέναν με αυτή την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής να πάρουν επιπλέον δικαιώματα βασικής ενίσχυσης. Κάτι που είχε συμβεί το 2015 όταν έγινε η πρώτη αναθεώρηση, τώρα είναι η δεύτερη αναθεώρηση των αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων, αλλά αυτό το σύστημα δεν επιλέχθηκε από τη χώρα μας. Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης συνεχίζουν να έχουν όσοι είχαν δικαιώματα στις 31/12 του 2022. Άρα, όποιος είχε δικαιώματα, είτε τα είχε αποκτήσει το 2015 μέσω της χορήγησης των δικαιωμάτων ή τα πήρε με μεταβίβαση ή πήρε από το Εθνικό Απόθεμα, αυτοί θα συνεχίσουν με τις ίδιες εκτάσεις να έχουν τον ίδιο αριθμό δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που έχουν μέχρι σήμερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι καινούργοι που θα ξεκινήσουν γεωργία δεν θα δικαιούνται άμεσα ενισχύσουν. Θα δικαιούνται. Το ποσό όμως που θα δικαιούνται θα το παίρνουν μέσω του Εθνικού Αποθέματος, ενός συστήματος το οποίο υπήρχε και στην προηγούμενη ΚΑΠ και θα το δούμε παρακάτω. Το σίγουρο είναι ότι στην προηγούμενη ΚΑΠ
στη βασική ενίσχυση μοιραζόταν 1.082.000 περίπου εκατομμύρια ευρώ και σε αυτή την κάρτα θα μοιράζονται 729 εκατομμύρια. Θα έχουμε μια μείωση της τάξης του 17% στη βασική ενίσχυση. Στις τρεις αγρονομικές περιφέρειες, Αρρώσημα, Μόνιμες Καλλιέργειες και Φωσκοτόπια, οι εκτάσεις στις οποίες γίνεται ο υπολογισμός, γιατί από εδώ και πέρα είπαμε ότι όλα θα ελέγχονται και στις εκθέσεις θα ελέγχονται και από τις Βρυξέλλες αν πετυχαίνουμε τους στόχους, οι εκτάσεις στις οποίες πρέπει να κάνουμε εφαρμογή των τριών συστημάτων είναι αυτές που καλλιεργούνταν στη χώρα το 2019. Είναι 1.763.000 εκτάρια αρρωτραίων καλλιεργειών, 850 περίπου εκατομμύρια χιλιάδες στρέμα, εκτάρια μονίμων και 1.300.000 περίπου χιλιάδες εκτάρια βοσκοτόπων. Ό,τι ακούγαμε ότι θα βρεθούν παραπάνω εκτάσεις, είτε αυτές αφορούσαν βοσκοτόπους, αυτές όλες εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα ό,τι τα συμφέροντα της ΚΑΠ. Η ΚΑΠ είναι ξεκαθαρισμένη ότι θα λειτουργήσει από εδώ μέχρι το 2027 με αυτές τις εκτάσεις. Δεσμευόμαστε σαν χώρα ότι αυτές τις εκτάσεις, μόνο σε αυτές τις εκτάσεις μπορούμε να έχουμε δικαιώματα. Το 45% των εκτάσεων αυτών είναι αρρωτραίες, το 25% είναι μόνιμες και το 26% περίπου είναι βοσκοτόπια. Με τη σύγκληση όμως της 31/12 του 2027, όσοι καλλιεργούν αρρωτραίες καλλιέργειες θα έχουν ως δικαίωμα ενίσχυσης το ποσό των 21,5 ευρώ το στρέμα. Θα μιλάμε με στρέμματα, όχι με εκτάρια, γιατί είναι τόσο μικρές εκμεταλλεύσεις μας που είναι άκυρο να μιλάμε στην Ελλάδα για εκτάρια, γιατί τα εκτάρια είναι για χώρες οι οποίες έχουν μεγάλες εκτάσεις. Στους μόνιμους βοσκοτόπους, στις μόνιμες καλλιέργειες, δηλαδή στις δεντρώδες καλλιέργειες, η αξία του εκταρίου στις 31/12 για όλους θα διαμορφωθεί στα 27 ευρώ το στρέμμα. Και όσοι κάνουν χρήση βοσκοτόπων, στα 17,6 ευρώ το στρέμμα. Άσχετα το τι τιμή έχουν τα δικαιώματά τους σήμερα, που μπορεί να έχουν οποιαδήποτε τιμή, πολύ μεγαλύτερη είτε πολύ μικρότερη, σταδιακά σε 4 ισόπουσα στάδια, θα το δούμε και παρακάτω, όλοι θα διαμορφώσουν που καλλιεργούν ομοειδή περιφέρεια το ίδιο δικαίωμα μέσα στη χώρα. Άρα οι ανισότητες που είδαμε το 1500 στην Κρήτη, το 600 στην Κεντρική Μακεδονία και το 450 στα νησιά του Αιγαίου, θα το δούμε ότι αυτό θα έρθει και θα ισορροπήσει μεταξύ όλων των αγροτών μέσα στη χώρα. Άρα ο πρώτος στόχος που έβαζε η κοινή αγροτική πολιτική των Ευρωπαίων, ότι πάμε σε μια πιο δίκαια ΚΑΠ, μέσω της σύγκρισης έρχεται να επιτευχθεί. Και πάω στο εθνικό απόθεμα. Πώς θα μπαίνουν οι καινούργοι στο σύστημα. Κάθε χρόνο από τη βασική ενίσχυση θα γίνεται παρακράτηση 3% που λέγεται διαφοροποίηση. Από τις μεταβιβάσεις, ένα ποσό της τάξης του 20-25%, αλλά τώρα όχι σε αξία αλλά σε έκταση, θα μειώνεται κάθε χρόνο από αυτούς που κάνουν μεταβίβαση μεταξύ όχι όμως συγγενών πρώτου βαθμού. Δικαιώματα κάτω από 150 ευρώ σε όλη την υπόλοιπη περιοχική Ελλάδα δεν θα πληρώνονται στους παραγωγούς, εξαιρούνται τα νησιά, στα νησιά έστω και 10 και 20 ευρώ να έχουμε ως δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τα παίρνουμε. Όλα αυτά θα συγκεντρώνονται και θα πηγαίνουν στο εθνικό απόθεμα. Από το εθνικό απόθεμα, πρόσβαση σε αυτό το εθνικό απόθεμα κάθε χρόνο θα έχουν οι νεοεισερχόμενοι στη γεωργία. Και όταν λέμε νεοεισερχόμενοι στη γεωργία, τι εννοούμε. Πρώτον, θεωρούνται οι αγρότες νεαρής ηλικίας και δεύτερον, αυτοί που δεν έχουν ποτέ ξανασχοληθεί με το γεωργικό επάγγελμα. Πρώτοι θα έχουν προτεραιότητα αυτοί. Αυτό που έγινε στην προηγούμενη ΚΑΠ και στην ευρωπαϊκή κοινότητα πλέον έγινε γνωστό, ότι σε πολλά κράτη μοιράστηκαν δικαιώματα σε ανθρώπους οι οποίοι και οι υπερήλικες ήταν και οι άνθρωποι που δεν έπρεπε να μπουν στο σύστημα ή μπήκαν με διαστρεβλωμένα συστήματα, έρχεται να διορθωθεί με αυτή τη λογική. Και πάω στην περιβόητη σύγκριση και θέλω να σας πω ακριβώς
λίγο το κομμάτι της σύγκρισης για να μπορέσουν να το καταλάβουν και να το δώσουν να το καταλάβουν και οι Έλληνες από έτσι. Σύγκριση είχαμε και στην προηγούμενη ΚΑΠ, αλλά στη σύγκριση της προηγούμενης ΚΑΠ είχαμε μαξιλαράκι για αυτούς που τα δικαιώματά τους μειωνόταν, μπορούσαν να μειωθούν μόνο στο 30% της ονομαστικής αξίας που είχαν. Ενώ όσοι ανέβαιναν μπορούσαν να ανεβούν μέχρι το 60% του τότε μέσου όρου αναφοράς. Με αυτή την λογική επιτεύχθηκε σταδιακά μια σύγκριση των δικαιωμάτων, αλλά αυτή η σύγκριση δεν ήταν flat, δεν ήταν οριζόντια για όλους. Και σήμερα έχουμε δικαιώματα, δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκάτου, έχουμε δικαιώματα τα οποία δικαιώματα είναι διαμορφωμένα με αναεκτάριο ενίσχυση, πολύ διαφορετική αναπεριφέρεια, όπως είπα. Και θα φέρω ένα παράδειγμα για να δείτε πώς διαμορφώνονται τα δικαιώματα και παίρνω ένα παράδειγμα ενός παραγωγού που καλλιεργούσε 586 στρέμματα αρρώσιμες καλλιέργειες στον κάμπο της Λάρισσας. Αυτός το 2015 έπαιρνε βασική ενίσχυση 39.110 ευρώ και 18.000 πρασίνισμα. Με τη σταδιακή σύγκριση μέχρι το 2021 κατέβηκε στα 27.000 ευρώ δικαιώματα και 15.000 πρασίνισμα. Πέρυσι, για να επιτακυνθεί και να μην κακοφανεί η μείωση αυτών των ενισχύσεων, αφού βλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε σταδιακή μείωση, αποφασίστηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βγήκε μια υπουργική απόφαση με βάση την οποία η σύγκριση πλέον έγινε και από την περσινή χρονιά όσο το δυνατόν πιο ελαφριά για να μην μέσα σε 4 χρόνια έχουμε αυτή την σταδιακή, την έχουμε μέσα σε 5. Φέτος, ο ίδιος παραγωγός πήρε 19.832 ευρώ βασική ενίσχυση. Αυτός ο παραγωγός σταδιακά το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο έτος, το 2026, στο τέλος του 2026, θα παίρνει 12.000 βασική ενίσχυση. Είναι ένα ακραίο παράδειγμα για να σας δείξω ότι σε περιοχές που είχαμε πολύ αυξημένα δικαιώματα, πόσο μείωση θα έχουν αυτές οι εκμεταλλεύσεις. Παίρνω ένα άλλο παράδειγμα ενός παραγωγού δικού μας από εδώ, που σπαίνει 25 στρέμματα είχε 25 στρέμματα μόνιμης καλλιέργειας. Αυτός το 2015 έπαιρνε περίπου 1.000 βασική. Το 2021, επειδή και αυτός ήταν ανεβασμένος, το 2021 κατέβηκε στα 791 ευρώ. Με τη μεταβατική σύγκριση αυτός ανέβηκε στα 805 ευρώ. Στις 31 Δωδεκάτου, μετά την τέταρτη σύγκριση, θα φτάσει στα 672 ευρώ. Βλέπετε ότι δεν είναι μεγάλες οι απώλειες σε εκμεταλλεύσεις που είχαν ή ένα πολύ μικρό, μια πολύ μικρή διαφορά από το μέσο όρο της προηγούμενης ΚΑΠ. Παίρνω και ένα παραγωγό ο οποίος θα χαρεί, είναι από τη Λίμνο. Καλλιεργούσε 90 στρέμματα και έπαιρνε, είχε ονομαστικό τίτλο 1.000 περίπου ευρώ από τα 90 στρέμματα σιτηρών που καλλιεργούσε. Αυτός με τη σύγκριση το 2026 θα παίρνει 2.091 ευρώ, θα διπλασιάζει τη βασική του ενίσχυση. Πόσο επηρεάζει αυτή η σύγκριση τη βασική ενίσχυση στη Λέσβο? Αυτό είναι το ζήτημα. Έχω κάνει μια στατιστική ανάλυση σε 4.297 παραγωγούς οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και έχουν δικαιώματα μέσω της δικής μας πύλης εισόδου. Το 2022 αυτοί οι παραγωγοί παίρναν βασική ενίσχυση 7.306.000 ευρώ. Το 2027 θα παίρνουν 7.307.000, θα μην κατά ένα χιλιάρι. Δηλαδή βλέπετε ότι στη βασική ενίσχυση δεν έχουμε σοβαρό επηρεασμό στον ΙΣΕ. Γιατί δεν έχουμε σοβαρό επηρεασμό? Γιατί όπως είπαμε, οι εκμεταλλεύσεις μας ως επιτοπλίστων είχαν χαμηλά δικαιώματα
και μικρές εκμεταλλεύσεις, όχι πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Με την ανάλυση που έκανα, βρήκα ότι οι 1.505 θα αυξήσουν τη βασική ενίσχυση από 10 μέχρι 70%. Οι αμετάβλητες, περίπου στο ίδιο ποσό, θα είναι 1.212 γεωργικές εκμεταλλεύσεις και με απώλειες θα είναι από μείον 10 μέχρι 86% 1.580. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι αλλάζουν χέρια οι επιδοτήσεις μεταξύ παραγωγών, αλλά σαν εισόδημα στο νησί παραμένει σταθερή η βασική ενίσχυση. Και αν δούμε ότι η αναδιανεμητική, η οποία θα μοιράζεται στις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε και είναι ουσιαστικά η επέκταση της βασικής, από αυτούς τους παραγωγούς, περίπου 1.800 παραγωγοί θα πάρουν επιπλέον 656.000 ευρώ. Άρα δηλαδή ουσιαστικά εμείς στο νησί θα έχουμε αύξηση της βασικής ενίσχυσης μαζί με την αναδιανεμητική. Σε αναλογία που το έχω κάνει με στατιστικά της προηγούμενης ΚΑΠ, που η βασική ενίσχυση περίπου στο νησί ανέρχονταν γύρω στα 22 με 23 εκατομμύρια, φαίνεται ότι θα έχει την ίδια αυξητική τάση περίπου, δηλαδή δεν θα μειωθούν τα δικαιώματα στη Λέσβο. Σε άλλες περιοχές της χώρας θα έχουμε τεράστιες μειώσεις. Στη Λέσβο τα δικαιώματα θα παραμείνουν περίπου στο ίδιο επίπεδο και μέσω της αναδιανεμητικής θα πάρουμε περισσότερα χρήματα. Είναι μια ιδιαιτερότητα η οποία προέκυψε, πάλι θα το πω, από τον τρόπο με τον οποίο το 2020, το 2002, 2001 και 1999 βγήκαν τα δικαιώματα, ειδικά στο Λάδι, στην περιοχή. Άρα, ο φόβος ότι θα χάσουμε δικαιώματα στη Λέσβο δεν υπάρχει. Το ίδιο ισχύει και για τη Λίμνο. Και η Λίμνος ήταν σε χαμηλό επίπεδο, γιατί έχω κάνει και την ίδια ανάλυση και στους παραγωγούς της Λίμνου και βλέπω ότι και εκεί περίπου είναι η ίδια λογική. Πώς μπορούμε να δούμε αν ο Γεωργός θα χάσει ή θα πάρει δικαιώματα? Με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι να έχουμε την αίτηση και να πάμε στην δεύτερη σελίδα της αίτησης, στην οποία εμφανίζονται τα δικαιώματα που έχει ο καθένας, και από εκεί να δούμε αν ο μέσος όρος, η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων είναι μεγαλύτερη από το 21, το 27 ή το 16,5, που θα είναι αναστρέμα, αν θα ανεβαίνει ή θα κατεβαίνει. Βέβαια υπάρχει και ο εύκολος τρόπος, παίρνουν τηλέφωνο οι παραγωγοί εκεί που υποβάλλουν τις αιτήσεις ενίας ενίσχυσης και τα ΚΙΒ συνήθως είναι ενημερωμένα, ειδικά εμείς έχουμε φτιάξει και μια εφαρμογή που μπορεί ο καθένας να μπει, να χτυπήσει το αφημί του και κάποια στοιχεία που ζητάμε για να ταυτοποιηθεί ότι είναι ο ίδιος και να δει αν θα έχει αύξηση ή μείωση των δικαιωμάτων. Η βασική ενίσχυση πλέον θα καθορίζεται κάτω από αυτούς τους κανόνες. Αλλά σε αυτή τη βασική ενίσχυση μπαίνουν επιπλέον υποχρεώσεις. Ποιες είναι οι επιπλέον υποχρεώσεις? Είναι η επιπλέον αιρεσιμότητα, όπως το λέει και η λέξη αιρέσιμο, δηλαδή ότι πρέπει να κάνεις κάτι για να πάρεις τη βασική ενίσχυση. Μέχρι σήμερα τη βασική ενίσχυση την παίρνανε η παραγωγή τηρώντας την πολλαπλή συμμόρφωση. Η πολλαπλή συμμόρφωση ήταν ακανόνεστες και διάσπαρτες πολλές αποφάσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της χώρας που είχαν να κάνουν με το περιβάλλον, με τη διαχείριση των αποβλήτων, με τη διαχείριση των χημικών. Όλα αυτά έρχεται τώρα και κάτω από κανόνες δημιουργούνται 8 ειδικές κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την πολλαπλή συμμόρφωση. Δηλαδή όλα τα ψηλά γράμματα της πολλαπλής γίνονται 8 καινούργιοι κανόνες. Θα δούμε ποιοι κανόνες είναι αυτοί και πόσο επηρεάζουν το για να πάρει κάποιος βασική ενίσχυση. Ένας κανόνας που θα πρέπει να τον ακολουθήσουμε και στο νησί, γιατί υπάρχουν ιδιόκτητοι βοσκότοποι, είναι ότι πρέπει να διατηρηθεί η αναλογία των βοσκοτόπων και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε επίπεδο όχι μεγαλύτερο της μείωσης των βοσκοτόπων 5% κάθε χρόνο. Όσοι έχουν βοσκοτόπους, δεν μπορούν τους βοσκοτόπους αυτούς μια χρονιά να τους χρησιμοποιούν ως βοσκοτόπους και την άλλη χρονιά ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Άρα είναι ένας κανόνας τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουν και ειδικότερα στην Δυτική Λέσβο. Η προστασία των υγροτόπων. Πραγματικά
πραγματικά οι περιοχές Natura και οι περιοχές συνθήκης Ραμσάρ που υπάρχουν στην περιοχή μας, στο νησί μας, είναι ίσως οι περισσότερες που υπάρχουν σε οποιοδήποτε γεωγραφικό νομό της χώρας. Θα επηρεαστούμε αρκετά από τις περιοχές του δικτύου Natura, ότι μέσα σε αυτές τις περιοχές πρέπει να κάνουμε ειδική διαχείριση των υγροβιότοπων που τυχόν υπάρχουν μέσα σε αυτά. Από γκιόλι, θα το πω όπως το λέμε στη γλώσσα μας, από παραμικρό γκιόλι μέχρι οποιαδήποτε πηγή που υπάρχει μέσα σε περιοχές αυτές. Εκεί θα πρέπει να εφαρμόσουμε κανόνες προστασίας όσο το δυνατόν της διαχείρισης του νερού που υπάρχει μέσα σε αυτές. Απαγορεύεται, ο τρίτος κανόνας, απαγορεύει την κάρση των υπολοιμμάτων, των κλαδεμάτων. Δεν μιλάω για τις καλαμιές, αυτό θα το πω στη λίμνη. Για εδώ όμως είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να βγαίνουμε φωτογραφίες selfie όταν καίμε τα κλαδιά και να τις ανεβάζουμε στο Facebook. Και αυτό γιατί. Γιατί θα αποτελεί στοιχείο ότι ο παραγωγός ο οποίος καίει χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και την πυροσβεστική που θα δίνεται μόνο όμως για φυτοπροστασία, όχι για να αυτές οι άδειες που δίνονταν μέχρι σήμερα, τώρα θα δίνεται κάτω από συνθήκες καταπολέμησης κάποιες ασθένειες, η οποία θα πρέπει τα κλαδιά να μην κομπιστοποιηθούν και να ξαναγυρίσουν στο χωράφι, γιατί η βιωσιμότητα, η προστασία του εδάφους, η κυκλική οικονομία και όλα αυτά είναι στόχοι τους οποίους έχουν βάλει για τη γη των κρατών. Πάω λίγο σε ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει στο νησί, σε ένα κομμάτι, την Πέμπτη, τη διατήρηση του εδάφους. Εδώ, όπου υπάρχουν χωράφια με κλίση, θα πρέπει να ορίζονται κάποιοι κανόνες. Όταν είναι με καλλιέργειες και η κλίση είναι πάνω από 12%, θα πρέπει κάθε 40 μέτρα να αφήνουμε 6 μέτρα καλλιέργεια. Είναι μια διαδικασία που όπου υπάρχουν αναβαθμίδες δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει. Εξαιρούνται οι περιοχές με αναβαθμίδες. Απαγορεύεται η κατάκληση, δηλαδή το πότισμα με κατάκληση. Πρέπει να χρησιμοποιούμε μεθόδους άρδευσης οι οποίες παρέχουν μείωση στην ποσότητα του νερού και ουσιαστικά δεν πρέπει να καταστρέφουμε ξερολιθιές, αναχώματα και φυσικά πρανία. Επειδή μέσω του σύστημα monitoring, το οποίο θα εφαρμοστεί για τον έλεγχο, θα δούμε πώς θα γίνεται όλων αυτών των διαδικασιών, όλα αυτά θα μπορούν να γίνονται αντιληπτά, όχι με το ανθρώπινο μάτι, αλλά με το μάτι του δορυφόρου πλέον, είναι κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να τηρήσουμε για να έχουμε τη δυνατότητα αυτή να πάρουμε τη βασική ενίσχυση. Υπάρχει και ο κανόνας της αμυψισποράς και ο κανόνας της αγρανάπασης, το οποίο, οι οποίοι κανόνες έχουν να κάνουν με τις αρρώσιμες καλλιέργειες. Και επειδή εμείς τις αρρώσιμες καλλιέργειες, το μέγεθος των αρρωσίμων που έχουμε είναι πολύ μικρό και λίγο, δεν θα φάω χρόνο να σας το αναλύσω, θα το αναλύσω στους παραγωγούς. Απλώς πρέπει να ξέρουμε ότι οι παραγωγές στα 3 χρόνια, μέσα στην πενταετία αυτή, θα πρέπει μία φορά να αλλάξουν καλλιέργεια σε όλα τους τα κτήματα. Δεν θα μπορούμε να έχουμε την ίδια καλλιέργεια 5 χρόνια. Δίνεται μια ελευθεριότητα αυτό να το κάνουν στα 3 τελευταία χρόνια. 2 χρόνια δίνεται προσαρμογή. Όπως επίσης και καλλιέργειες οι οποίες είναι πάνω από 100 στρέμματα θα πρέπει να αφήνουν το 4% αγρανάπαυση. Το αυτό θα μπορεί να μειώνεται ή να αυξάνει με κάποιες προϋποθέσεις όταν θα εντάσσουν κάποιες εκμεταλλεύσεις στο σύστημα των οικολογικών σχημάτων, των οικοσκήτων. Από αυτές τις δραστηριότητες, η αμυψισπορά δηλαδή και η αγρανάπαυση, αυτοί οι οποίοι εξαιρώνται είναι όσοι καλλιεργούν βιολογικά
στο νησί και θα δούμε πώς τα βιολογικά επηρεάζουν παρακάτω και τις επιδοτήσεις. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να τηρηθούν για να πάρουμε τη βασική ενίσχυση. Δεν είναι δύσκολο στην περιοχή μας αν εξαιρέσουν τον κανόνα της διατήρησης των μονίμων βοσκοτόπων, να προσέξουμε αυτό και την καύση των γλαδιών, των υπολοιμάτων. Αυτές οι δύο είναι οι βασικές που επηρεάζουν την δενδροκαλλιέργεια και όπως είδαμε 360.000 στρέμματα είναι ο ελαιώνας της Λέσβου. Όλα τα υπόλοιπα είναι ναι μεν σημαντικά για την τοπική οικονομία, αλλά μικρά σε μέγεθος. Και πάω στην αναδιανεμητική. Τι θα είναι αυτή η αναδιανεμητική? Η αναδιανεμητική, είπαμε, είναι μια νέα ενίσχυση η οποία από τη διαφορά που προκύπτει από τις μειώσεις που θα γίνουν στα δικαιώματα της βασικής, τα χρήματα που περισσεύουν, αυτά θα πάνε σε αυτή την αναδιανεμητική ενίσχυση. Με αυτή την ενίσχυση, είπαμε, προσδοκούν από αυτοί που κάναν το στρατηγικό σχέδιο ότι θα ενισχυθούν οι μεσαίες εκμεταλλεύσεις. Και όπως είδατε, οι μικρές και οι μεσαίες εκμεταλλεύσεις είναι η πλειονότητα των εκμεταλλεύσεων στη χώρα. Η ολόκληρη Ευρώπη έχει 7 εκατομμύρια περίπου αγρότες, η Ελλάδα έχει 700.000. 447 εκατομμύρια πληθυσμό η Ευρώπη, εμείς δεν είμαστε ούτε 12. Η αναλογία που έχουμε σε σχέση με τους αγρότες της Ευρώπης στην Ελλάδα είναι τεράστια. Και επειδή ηλικιακά αυτές οι ομάδες ανήκουν στις ηλικίες πάνω των 50 που έχουν αυτές τις εκμεταλλεύσεις, για να μην καταστραφούν με την καινούργια ΚΑΠ, αποφασίστηκε να γίνει αυτή η ενίσχυση και να δοθεί ώστε να μπορούν αυτοί να τελειώσουν εύκολα το επαγγελματικό τους βίο. Το τι θα γίνει μετά το 2027, όταν αυτοί πλέον θα είναι στην σύνταξη και συνταξιούχοι, θα είναι άγνωστο και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Όσοι καλλιεργούν αεροτρέες καλλιέργειες από είχος στρέμματα μέχρι 110, θα παίρνουν 13,8 ευρώ το στρέμμα. Όσοι μόνιμες καλλιέργειες, δενδρώδες δηλαδή, από 10 μέχρι 40 στρέμματα, θα παίρνουν 11,6 ευρώ το στρέμμα. Και όσοι κάνουν χρήση βοσκοτόπων από 10 στρέμματα μέχρι 170, θα παίρνουν 17,7 ευρώ αναδιανεμητική. Όποιος έχει περισσότερα καλλιεργήσιμα στρέμματα, δεν παίρνει τίποτα. Όποιος έχει λιγότερα, δεν παίρνει και αυτός τίποτα. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει μόνο για αυτά. Δεν παίρνει καθόλου. Είπαμε, η αναδιανεμητική δίνεται για να στηρίξει αυτές τις εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι στο μεσαίο στάδιο. Δικαίωμα στην αναδιανεμητική δεν έχουν όλοι. Ένας που δεν έχει δικαιώματα δεν έχει δικαίωμα στην αναδιανεμητική. Βασική προϋπόθεση είναι να μην καλλιεργεί εκτός από αυτές τις αναλογίες και να έχει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης. Επειδή τα δικαιώματα είναι ποικίλα, έχουν βγει συντελεστές για κάθε μορφή καλλιέργεια, για τις αεροτρέες ένας συντελεστής είναι το 1,55, για τις μόνιμες 4,25 και τα βοσκοτόπια 1. Πολλαπλασιάζουμε τις εκτάσεις που καλλιεργεί στις 31 δωδεκάτου ο κάθε παραγωγός και αν ξεπερνά τα 17 εκτάρια, τα 17 ισοδύναμα, αυτός ο παραγωγός δεν δικαιούται καθόλου ενίσχυση. Όσοι είναι στο μετέχνιο, μη σκεφτούν ότι θα βγάλω τα 10 στέρματα, τα δώσω στη γυναίκα για να πάρω την αναδιανεμητική. Θα γίνεται έλεγχος με βάση τη χρονιά την προηγούμενη. Όταν έντεχνα δημιουργούνται προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος την αναδιανεμητική, θα κόβεται και αυτός και η γυναίκα του για το σύνολο της πενταετίας. Άρα, μόνο όταν συντρέχουν πραγματικοί λόγοι μπορούν να μειωθούν εκμεταλλεύσεις. Και ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί? Όταν γίνεται μεταβίβαση σε νέο αγρότη, όταν σταματάει η ενοικίαση γης από κάποια κτήματα τα οποία έχει νοικιαζόμενα και δεν στα δίνει ο ιδιοκτήτης για να τα συμπληρώσει. Όταν όμως έχεις είτε ιδιόκτητα είτε μακροχρόνια ενοικιαστήρια, μη διανοηθεί κανένας να κάνει αυτή τη διαδικασία του σπασίματος. Ευελπιστούμε ότι 340.000 εκμεταλλεύσεις στη χώρα θα πάρουν αυτή την αναδιανεμητική και εδώ έχω ένα παράδειγμα για να σας δείξω ποιος παίρνει και ποιος δεν παίρνει. Έχω έναν παραγωγό ο οποίος καλλιεργεί
20 στρέμματα ελιάς και 60 στρέμματα αλωτρέες εκτάσεις. Αυτός με βάση τους συντελεστές βγάζει 17,8 ισοδύναμα, είναι πάνω από τα 17 εκτάρια, αυτός δεν παίρνει τίποτα. Έχω έναν αντίστοιχο παραγωγό που καλλιεργεί 10 στρέμματα ελιάς, 40 στρέμματα αλωτρέες και έχει και 30 στρέμματα βοσκοτόπια. Αυτός με το συντελεστή βγάζει 13,45, άρα είναι κάτω από τα 17 εκτάρια και αυτός με βάση τις τιμές που σας είπα παίρνει 1.199 ευρώ. Βλέπετε ότι οι μισές εκμεταλλεύσεις θα έχουν την απώλεια που τυχόν θα έχουν από τη βασική ενίσχυση, θα πούν να το συμπληρώσουν από την ανεδενεμητική. Και όπως είδατε στο παράδειγμα που σας είχα αναλύσει το πώς στη Λέσβο διαμορφώνονται, πιστεύω ότι ένα ποσοστό το οποίο θα φτάσει στο 1 τρίτο περίπου των καλλιεργητών του σύνολου θα μπουν στο σύστημα της αναδενεμητικής. Άρα, εκμεταλλεύσεις οι οποίες έχουν τέτοιου είδους δηλώσεις δεν πρέπει να τις μεταβιβάσουν, δεν πρέπει να τις σπάσουν, αλλά πρέπει να εκμεταλλευτούν το προτέρημα της αναδενεμητικής ώστε να συγκεντρώσουν αυτό το εισόδημα. Και πάω στη συμπληρωματική ενίσχυση των νέων αγροτών. Είναι κάτι που το οποίο το ξέραμε, υπήρχε και στην προηγούμενη κάπου, ότι στους νέους αγρότες ηλικίας κάτω των 40 και αυτούς που ξεκίνησαν τη γεωργία στην τελευταία πενταετία, δινόταν μια επιπλέον ενίσχυση, ποσοστία στη βασική ενίσχυση, παίρνανε ένα ποσό πάνω γύρω στο 20% επιπλέον κάθε Δεκέμβρη. Πλέον αυτή η ενίσχυση μετατρέπεται σε εκτατική και θα δίνεται ένα ποσό 7 ευρώ το στρέμμα, αλλά μέχρι τα 250 στρέμματα στους νέους αγρότες που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις, δηλαδή είναι κάτω των 40 και έχουν ξεκινήσει τη γεωργία την τελευταία πενταετία. Εδώ με ένα παράδειγμα που έκανα, βρίσκω ότι η παραγωγή, οι περισσότεροι νέοι αγρότες που με το παλιό σύστημα, ένας κτηνοτρόφος έπαιρνε 288 ευρώ τη χρονιά, τώρα θα πάρει 560. Άρα, η ενίσχυση των νέων αγροτών αριθμητικά ανεβάζει περισσότερα χρήματα με βάση αυτά που μοιραζόταν με την προηγούμενη κοινή αγροτική πολιτική. Εδώ δεν σημαίνει ότι ένας που έχει πάνω από 250 δεν θα πάρει όμως μόνο για τα 250. Δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει με την αναδιανεμητική. Άρα, όσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουν τέτοιου είδους νέους ανθρώπους, μπορούν μέσω της διαδικασίας αυτής της ενίσχυσης να αυξήσουν το εισόδημά τους, μεταβιβάζοντας ή δίνοντας τις εκμεταλλεύσεις σε νέους ανθρώπους, γιατί με αυτή τη διαδικασία μπορούν να έχουν επιπλέον ενίσχυση ανά εκτάριο και γενικά ανά εκμετάλλευση. Και πάω στις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Τα ακούμε χαρακτηριστικά από πολλούς παραγωγούς να φύγουν οι άμεσα ενισχύσεις και να συνδεθούν με την παραγωγή. Είδαμε ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί γιατί δεν είναι στους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά είναι στους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να στηρίξει κάποια προϊόντα τα οποία είτε τείνουν να εκλείψουν από την αγορά, είτε παίζουν δεσπόζουσα θέση, έχουν δεσπόζουσα θέση σε τοπικές οικονομίες. Με βάση τις συνδεδεμένες ενισχύσεις υπολογίζεται από την ανάλυση SWOT που έχει γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι το 80% των συνδεδεμένων ενισχύσεων κατευθύνονται άμεσα ή έμεσα στην κτηνοτροφία. 16 προϊόντα θα μοιράζονται 245 εκατομμύρια και από αυτά που ξέρουν από παλιά, αυτό που επηρεάζει και δεν θα είναι μέσα στις συνδεδεμένες ενισχύσεις που είχαμε αρκετά και στο νησί, είναι η καρπή με κελίφους, καρύδια, αμύγδαλα, πλέον σταματάν να παίρνουν συνδεδεμένη ενίσχυση. Το σίγουρο είναι ότι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στην προηγούμενη κοινή αγροτική πολιτική ήταν 162 εκατομμύρια που μοιραζόταν με την παλιά ΚΑΠ και ξεκίνησαμε από 17 προϊόντα και φτάσαμε 22 με τις αναθεωρήσεις και αποτελούσαν το 8% περίπου
το συνόλου των άμεσων ενισχύσεων, ότι με την καινούργια ΚΑΠ θα είναι το 12,81 και θα είναι 245. Θα έχουμε μια αύξηση δηλαδή στις συνδεδεμένες ενισχύσεις κατά 33,83%. Επειδή θα τις δούμε λίγο μία-μία ποιες είναι αυτές οι συνδεδεμένες ενισχύσεις και αυτές οι συνδεδεμένες ενισχύσεις αφορούν και όσοι ασχολούνται με την τροφοδοσία των αγροτών με εφόδια, δηλαδή το σιτάρι σκληρό, σιτάρι μαλακό και το κριθάρι, για πρώτη φορά και οι τρεις κατηγορίες σιτηρών μπαίνουν στην συνδεδεμένη ενίσχυση. Τα ποσά και οι υποχρεώσεις των συνδεδεμένων ενισχύσεων όσο αφορά τη φυτική παραγωγή θα είναι γύρω στα 103 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε ποια προϊόντα θα είναι αυτά, θα τα δούμε αναλυτικά, αυτά που επηρεάζουν την περιοχή μας. Όμως θα σας πω ότι ο αραβόσιτος, το ρύζι, οι σπόροι σποράς, η βιομηχανική ντομάτα, η κορυμπιακή σταφίδα, κάποιες ποικιλίες μήλων, τα πορτοκάλια χυμοποίησης και τα όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση είναι από τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι της στρατηγικής που φαίνεται ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα δίνει κατευθύνσεις ενίσχυσης προϊόντων τα οποία είτε πάνε για ανθρώπινη κατανάλωση είτε πάνε, θα δούμε παρακάτω, για χρήση για ζωοτροφές. Ό,τι προϊόν χρησιμοποιείται για ενεργειακή ή για άλλη βιομηχανική χρήση πλέον δεν είναι μέσα σε αυτή την κοινή αγροτική πολιτική και δεν ενισχύονται τέτοιου είδους δράσεις. Το σιτάρι σκληρό και το σιτάρι μαλακό και το κριθάρι θα τύχουν, αν κάνουν χρήση 18 κιλά σπόρο αναστρέμα, θα τρέχουν μια ενίσχυση 10 ευρώ αναστρέμα. Εμείς στη Λέσβο, αν εξαιρέσουμε κάποιες περιοχές του Πολυκνήτου, οι οποίες ασχολούνται λίγο με την σιτουκαλλιέργεια, περισσότερο χρησιμοποιούμε κτηνοτροφές και θα επηρεάσει λίγο την περιοχή μας. Αυτό όμως που θα επηρεάσει πάρα πολύ είναι το νησί της Λίμνου, στο οποίο η δραστηριότητα αυτή θα μπορεί να αυξήσει κατά 10 ευρώ το εισόδημα για κάθε στρέμμα που καλλιεργείται, με χρησιμοποιώντας όμως 18 κιλά και όχι 12 που ήταν μέχρι σήμερα, σπόρο, πιστοποιημένο σπόρο αγοράς. Για πρώτη φορά μπαίνει ο αραβόσιτος και ίσως είναι και για μας κάποιες περιοχές εδώ και για τη Λίμνο, πρόκληση να δούμε αν μπορούμε να επεκταθούμε και σε αυτή την καλλιέργεια. Με 55 ευρώ το στρέμμα θα ενισχύεται ο οποιοσδήποτε καλλιεργεί αραβόσιτο, σε περιοχές όμως στις οποίες η ποιότητα και η ποσότητα των νερών είναι κατάλληλη. Και όπως θα σας πω, όλη η Λέσβος και όλη η Λίμνος έχουν κατάλληλες ποιότητες νερά, άρα μπορούν να τύχουν αυτές τις ενίσχυσεις. Η βασική υποχρέωση είναι ότι θα πρέπει να παραδίδουν 900 κιλά αναστρέμα αραβοσίτου με τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης αναλόγως σε ποιον καθεστώς είναι, και θα πρέπει όταν είναι κτηνοτρόφοι να μπορούν να δικαιολογούν με τον αριθμό των ζώων ότι οι ποσότητες που παρήγαγαν είναι τέτοιες που να δικαιολογούν τα 900 κιλά αναστρέμα. Οι σπόροι σποράς δεν ενδιαφέρουν την περιοχή, δεν ξέρω Γιώργο αν έχουμε... ενδιαφέρουν μόνο τη Λίμνο, δεν τα αναφέρω εδώ, θα τα πω στη Λίμνο. Ως καλλιεργούν όσπρια, φακή, ρεβίδι, φασόλι, κουκί και λαχνούρι, αν παραδίδουν αντίστοιχα κιλά θα μπορούν να έχουν 28,5 ευρώ το στρέμμα και θα πρέπει να παραδίδουν ρεβίδια 70 κιλά, 40 κιλά φακές, 100 κιλά φασόλια και όταν είναι γίγαντες 150 κιλά αναστρέμμα. Έχουμε την περιοχή του Λησφοριού που εξειδικεύεται σε όσπρια, έχουμε και περιοχές γύρω από την Καλονή, οι οποίες και αυτές εξειδικεύονται. Αυτή η παραγωγή, το μόνο που θα πρέπει να ξέρουν είναι τώρα ότι θα πρέπει να παραδίδουν την παραγωγή για να κάνουν την ενίσχυση. Μέχρι τώρα παίρναν και στην προηγούμενη κάπου παίρναν ενίσχυση, αλλά την παίρναν χωρίς παράδοση παραγωγής. Τώρα πλέον μπαίνει και η παράδοση παραγωγής. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά και ψυχαμφή. Όσοι καλλιεργούν βίκο, λούπινο, ρόβι, κριθάρι, κουκί, ρεβίδι, πιζέλι, όταν αποδεδειγμένα
ή έχουν τον αριθμό των ζώων ή παραδίδουν ποσότητες από αυτές τις καλλιέργειες και η καλλιέργεια τους έχει φτάσει όμως στο στάδιο της οριμότητας. Δηλαδή, όχι να τους πήρουμε για μυψισπορά χωρίς να συγκεντρώσουμε το τελικό προϊόν, αυτοί θα μπορούν να ενισχυθούν με 19,2 ευρώ. Υπήρχε και στην προηγούμενη ΚΑΠ, τα χρήματα αυτά ήταν λίγο περισσότερο, επειδή όμως σπάθηκαν στην Ελλάδα πολλά στρέμματα, γιατί όπως βλέπετε υπάρχουν και οι ανάλογες εκτάσεις στις οποίες στοχεύει το πρόγραμμα. Αυτές οι τιμές που σας είπα είναι ενδεικτικές, όπως βγήκαν από το Υπουργείο. Αν καλλιεργήσουμε παραπάνω στρέμματα, η τιμή θα μειώνεται. Αν καλλιεργήσουμε λιγότερα στρέμματα στην κάθε κατηγορία, η τιμή μπορεί να αυξάνει κατά κάτι στη συνδεδεμένη ενίσχυση. Οι λιδικοί και το τριφύλλι θα έχουν 8,3 ευρώ το στρέμμα και αυτά με την ίδια λογική ότι πρέπει να υπάρχουν ζώα και να παραδίδονται οι ποσότητες σε εμπόρους όταν πρόκειται για εμπορία και όχι για αυτοκατανάλωση ζωοτροφών. Και αυτό η συγκομιδή πρέπει να γίνεται κοντά στην οριμότητα και εδώ πραγματικά έχουμε, ενώ ήταν 17 περίπου ευρώ το στρέμμα, έχουμε μια μείωση γιατί η μισή Ελλάδα έχει καλυφθεί με λιδικές και με τριφύλλια. Αυτό όμως που θα έχουμε σοβαρή αλλαγή και θα επηρεάσει το νησί μας είναι οι ενισχύσεις που θα δίνουν στη ζωική παραγωγή. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή. Όπως σας είπα, έχουμε 360.000 εγωπρόβατα στο νησί. Αυτά τα εγωπρόβατα θα συνεχίσουν να παίρνουν 12 ευρώ το χρόνο, αν παραδίδουν 100 κιλά γάλα, είναι ένα γεγονός το οποίο το είχαμε και με την προηγούμενη ΚΑΠ, δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά το κομμάτι των εγωπροβάτων. Είναι μια σοβαρή ενίσχυση, αρκετά χρήματα εισραίων στο νησί, παραμένει και σε αυτή την ως συνδεδεμένη ενίσχυση, γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουμε μια τεράστια στροφή στην παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και ειδικότερα εγωπρόβιου γάλακτος στο νησί μας. Αυτό που αλλάζει όμως σημαντικά είναι οι ενισχύσεις που δίνονται στη βοτροφία. Επανερχόμαστε σε ένα σύστημα που το είχαμε γύρω στην δεκαετία του 2000, επειδή πλέον οι ποσότητες κρέατος στη χώρα έχουν και τεράστια μείωση και έλλειψη στην αγορά που με την ανάρτηση της ΣΛΟΤ φαίνεται ότι καταναλώνουμε συνάλλαγμα για εισαγωγή. Κάνουμε εισαγωγές περίπου ίδια αξία με τα εξοπλιστικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Εδώ αποφασίστηκε και όσοι έχουν θηλυκά βοηθή από 18 μηνών μέχρι 12 έχουν πάνω από 6 βοηθή στην εκμετάλλευση και αυτά έχουν γεννήσει μία φορά μέσα στην εκμετάλλευση και το ζώο έχει καταγραφεί, αυτά τα ζώα θα ενισχύονται με 108 ευρώ το κάθε ζώο. Είπαμε ότι στη Λέσβο έχουμε 2.500 περίπου μάνες που χρησιμοποιούμε στην βοτροφία όλων των κατηγοριών. Αυτά τα ζώα θα επιδοτούνται στη γέννα το ποσό αυτό. Αυτό που αλλάζει όμως, είπαμε, είναι ότι πλέον τα ζώα που οδηγούνται προς φαγή θα τύχουν ενίσχυσης αν έχουμε και διατηρούμε ζώα στην εκμετάλλευσή μας πάνω από 5 μήνες. Αν έχω στην εκμετάλλευση μου, είτε έχουν γεννηθεί μέσα στην εκμετάλλευση, είτε τα έφερα από το εξωτερικό, είτε τα πήρα από άλλο παραγωγό, τα διατηρώ 5 μήνες στην εκμετάλλευση και αυτά τα ζώα τα οδηγώ στο σφαγείο από 11 μέχρι 12 μηνών, θα παίρνω 200 ευρώ ανά ζώο. Αντίστοιχα, αν τα ζώα αυτά έχουν ηλικία από 14 μέχρι 24, θα παίρνω 250. Είναι ένα σύστημα το οποίο προϋπήρχε και με αυτό το σύστημα θέλουν να δώσουν, όπως υπάρχει, είπαμε και πάλι στην ανάλυση, θέλουν να δώσουν κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να στραφεί ο κόσμος ξανά στη βοτροφία, γιατί τα τελευταία χρόνια η βοτροφία είχε πραγματικά σοβαρότερες μειώσεις από ότι εγώ πρόβατο τρόφιμο. Υπολογίζουμε και έχουν γίνει υπολογισμοί ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις θα δοθούν σε 210.000 περίπου κεφάλια αγελάδων
οι οποίες περιμένουμε να γεννήσουν στις εκμεταλλεύσεις και περίπου στις 85.000, παραπάνω είναι, γύρω στις 90.000 ζώα θα πάρουν αυτή την ενίσχυση από τα ασφάλεια. Το βασικό είναι ότι 112 εκατομμύρια κάθε χρόνο θα μοιράζονται στους κτηνοτρόφους μέσω αυτής της ειδικής, ας το πω, συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ζωικό κεφάλαιο. Ένα ευτύχημα το οποίο παραμένει και σε αυτή την κοινή αγροτική πολιτική είναι ότι διατηρείται το σύστημα ενίσχυσης για μικρών νησιών Αιγαίου όσο αφορά τόσο τον εμφοδιασμό σε προϊόντα, σε βασικά προϊόντα, όσο και στη διατήρηση και στην ανάπτυξη της γεωργίας. Είναι το γνωστό πρόγραμμα νησιά Μνά του Αιγαίου Πελάγους, συνεχίζει με την ίδια χρηματοδότηση και από ό,τι φαίνεται από αυτή τη χρηματοδότηση που όπως αναλύεται στον πίνακα εκεί περίπου το 2014 παίρναμε 21 εκατομμύρια, το 70% έρχεται στη Λέσβο. Τόσο με την ενίσχυση στη διατήρηση του παραδοσιακού ελαιώνα, όσο με την ενίσχυση στα παραδοσιακά τυριά, το Μνά το λεγόμενο, τα περισσότερα χρήματα από τα 21 εκατομμύρια, το 70% έρχεται στη Λέσβο και τα υπόλοιπα αντιστοιχούν για τα υπόλοιπα νησιά. Άρα δηλαδή είναι μια ενίσχυση η οποία διατηρείται μέχρι το 27. Αναπροσαρμογή του κανονισμού μπορεί να γίνει γύρω στο 26 και δεν θα έχουμε μείωση, θα έχουμε μάλλον αύξηση και σε αυτό το κομμάτι των ισρών. Τσέγγι Γρουμπερικά σας λέω ότι στον ίδιο κλάδο διατηρείται και η ειδική συνδεδεμένη για το βαμβάκι που δίνεται στην χώρα. Δεν ενδιαφέρει καθόλου ούτε τη Λέσβο ούτε τη Λίμνο, γιατί δεν έχουμε ούτε ένα στρέμμα. Ενώ είχαμε παραδοσιακές καλλιέργειες βάμβακους, ειδικά στη Λίμνο, και ποικιλίες οι οποίες είναι και διατηρητές και θα δούμε σε προγράμματα ότι θα μπορούμε να πούμε ως διατηρητές, και αυτές οι παραγωγές πλέον έχουν εξαλειφθεί από την νησιωτική Ελλάδα. Και θα σας φάω λίγο χρόνο με τα οικολογικά συστήματα. Το δύσκολο κομμάτι σε εφαρμογή αυτής της κάθε. Τα ecoskills τα οποία σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο είναι 10 προγράμματα, 10 δράσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τους 10 στόχους που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, θα το ξαναλέω, για τη μείωση της χρήσης νερού, για την μείωση της την βιοποικιλότητα, σοβαρές προτάσεις περιβαλλοντικές, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια είχαν εξαφανιστεί λόγω των ενισχύσεων χιλιάδες καλλιέργειες από την Ελληνική. Και μέσα σε αυτές τις καλλιέργειες η Λέσβος έχει να επιδείξει τέτοιου είδους δράσεις που μπορεί να φτιάξει είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο πυλώνα, γιατί ό,τι εκοσκήν υπάρχει, ό,τι ενισχύεται σαν περιβαλλοντική δράση μέσω των αυξημένων υποχρεώσεων που θα προκύψουν, θα υπάρξει και στο δεύτερο πυλώνα. Και θα τα δούμε λίγο αναλυτικά. Το σίγουρο είναι ότι τέλος το πρασίνισμα, ότι για να πάρει κάποιος αυτό που μέχρι σήμερα έπαιρνε ως πρασίνισμα και σημειωμένο κατά 25% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, θα πρέπει να εφαρμόσει ένα οικολογικό σχήμα ή περισσότερα αυτά που του δίνονται δυνατόν. Αν δεν εφαρμόσει οικολογικό σχήμα, χάρη περίπου το 25% των ενισχύσεων που έπαιρνε μέχρι σήμερα. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχει σε οικολογικό σχήμα, είναι προαιρετικό. Τα δύο πρώτα χρόνια και η χώρα έχει την ελευθεριότητα να διαμορφώσει αυτά τα οικολογικά σχήματα, γιατί αυτό που στερείται η ελληνική πραγματικότητα είναι ότι πάνε μπροστά η παραγωγή και οι ιδιώτες, πάει πίσω το κράτος όσο αφορά στο να βγάλει ρυθμιστικές αποφάσεις, γιατί όλα αυτά που είπαμε είτε για τις συνδεδεμένες είτε για τα οικολογικά σχήματα θα πρέπει να βγουν υπουργικές αποφάσεις οι οποίες θα καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κάθε μέτρου. Εδώ αυτό που έχω να πω είναι ότι με την επιλογή ότι σήμερα έχει ξεκινήσει η καλλιεργητική περίοδος για φέτος, είναι φύση αδύνατο να προλάβουμε να υλοποιήσουμε τέτοιου είδους υπολογικά σχήματα εκτός από κάτω. Αν δεν υλοποιηθούν τα δύο πρώτα χρόνια τα υπολογικά σχήματα, τα χρήματα τα οποία αναλογούν στις ανάλογες εκτάσεις
θα σταματάει στις Βρυξέλλες. Τα δύο πρώτα χρόνια τα χρήματα αυτά, αν δεν απορροφούνται, θα μοιράζονται μέσω της βασικής ενίσχυσης σε όλους. Αλλά από το 2025 και μετά, ό,τι δεν απορροφηθεί, μένει εκτός χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Να σας πω πώς διαμορφώθηκαν αυτά τα οικολογικά σχήματα. Οι 10 δράσεις των οικολογικών σχημάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, θα δείτε ότι η χρηματοδότησή τους, γιατί η Ελλάδα ακολούθησε πιστά το στόχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που λέει το 25% της γης πρέπει να μετατραπεί σε βιολογική. Το 55% των χρημάτων, 235 εκατομμύρια, πάει στη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας. Ως παραγωγή, είχαν την προνοητικότητα και στο νησί μας είναι αρκετοί. Είχαν την προνοητικότητα να εντάξουν τις καλλιέργειές τους και σήμερα να είναι βιολογικές. Αυτοί οι παραγωγοί εξασφαλίζουν μέχρι το 2027 χρηματοδότηση μέσω των ΕΚΟΣΚΙΜ. Είναι μια σημαντική ενίσχυση η οποία θα παραμείνει, αν και ήταν ή δεν ήταν σε κάποιο πρόγραμμα μέχρι σήμερα, πλέον δεν θα είναι το πρόβλημα αυτό, θα μπω, δεν θα μπω σε πρόγραμμα, θα πάρω ή δεν θα πάρω την ενίσχυση. Πλέον η ενίσχυση θα δίνεται μέσω της δήλωσης ΟΣΔΕ και θα πούμε αναλυτικά λίγο παρακάτω. Από εκεί και πέρα έχουν σχεδιαστεί άλλες 9 δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη μείωση των φαρμάκων, φυτοφαρμάκων και την ψηφιακή γεωργία, τα ανθεκτικά είδη, τη διαφύλαξη της φυτοκάλυψης και της βιοποικιλότητας, την κτηνοτροφία και τους βοσκοτόπους, την κεντρική οικονομία, τις αναβαθμίδες που αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το Αιγαίο, οι περιοχές οικολογικής εστίασης και η προστασία του περιβάλλοντος. Θα δείτε όμως ότι αναλογικά τα ποσά είναι πολύ μικρά, αφού το 50%, 55% το παίρνει η φράση της βιολογικής γεωργίας. Λίγο να το τελειώσω και μετά. Από τα 9 οικολογικά σχήματα, από τα 10 οικολογικά σχήματα, τα 9 είναι για αρρώσιμες εκτάσεις. Τα 6 είναι για μόνιμες καλλιέργειες και τα 3 είναι για ζωική παραγωγή και βοσκοτόπους. Άρα, θα δείτε ότι η διατήρηση της βιολογικής γεωργίας και όσοι παραγωγή είπαμε ήταν στα βιολογικά και έχουν πιστοποιητικό από πιστοποιητική εταιρεία για τα στρέμματα τα οποία είναι πιστοποιημένοι, θα συνεχίσουν να ενισχύονται περίπου με τα ίδια ποσά που έπαιρναν και φέτος, αν ήταν στο πρόγραμμα της διατήρησης της βιολογικής γεωργίας, αλλά αυτό πλέον θα το παίρνουν μέχρι το 27. Είναι και κάτι αυξημένα τα ποσά, κανένα γύρω στο 5 με 10% από τα χρήματα που παίρναν μέχρι σήμερα. Η βασική προϋπόθεση που πρέπει να έχουν αυτή η παραγωγή είναι να έχουν πιστοποιητικό ότι παράγουν βιολογικά. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι έχουν ξεπεράσει το στάδιο της μετατροπής και είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της μετατροπής. 235 εκατομμύρια, είπαμε, θα μοιράζονται σε αυτούς τους παραγωγούς και στο σύνολο της προγραμματικής περίοδου είναι 1,2 δις χρήματα τα οποία θα δοθούν ως ενίσχυση στα ΕΚΟΣΚΙΜ της διατήρησης της βιολογικής γεωργίας. Οι αναβαθμίδες που σας είπα, ίσως ήταν και κάτι το οποίο βοηθήσαμε και εμείς με πιέσεις στο Υπουργείο για να μπει και να αποτελέσει οικολογικό σχήμα η διατήρηση των αναβαθμίδων στο Αιγαίο. Οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν ξηρολιφιές, όπως τους ξέρουμε στην περιοχή μας, θα μπορούν να ενισχύονται με 25 ευρώ αν συμμετέχουν σε αυτό το οικολογικό σχήμα, με την υποχρέωση να διατηρούν τις αναβαθμίδες και να μην κάνουν χρήση χημικών 50 εκατοστά από την ξερολιφιά μέχρι την διαδικασία της καλλιέργειας, είτε αυτή είναι δεντρώδες, είτε αυτή η καλλιέργεια είναι οποιαδήποτε καλλιέργεια, που λαχανικών, αρρώσιμη ή οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια. Ευελπιστούν ότι με τη διαδικασία αυτή θα έχουν ενταχθεί 45.000 εκτάρια στα νησιά του Αιγαίου και στην Πελοπόννησο
και μέσω της διαδικασίας αυτής θα μοιράζονται περίπου 11 εκατομμύρια κάθε χρόνο σε αυτούς τους παραγωγούς οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτό το οικοσχέδιο. Αυτό που δεν είπα όμως και ξέχασα στα βιολογικά είναι ότι όποιος είναι ενταγμένος στη βιολογική γεωργία δεν μπορεί να κάνει καμιά επιλογή κανενός άλλου οικοσχέδιου. Επειδή πήρε το 55% σαν χρηματοδότηση, για να μπορούν να ενταχθούν και οι υπόλοιποι παραγωγοί σε οικοσχέδιο, αυτό που έχει αποκλείσει το Υπουργείο είναι ότι οι παραγωγοί που καλλιεργούν βιολογικά και ενισχύονται μέσω του μέτρου της διατήρησης της βιολογικής γεωργίας δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε κανένα άλλο οικοσχέδιο. Σε αυτό το οικοσχέδιο των αναβαθμιδών εδώ θέλω να παραμείνω λίγο, γιατί θα δούμε ότι υπάρχει και αντίστοιχη δράση στο πρόγραμμα 2 για αυτούς που θέλουν να φτιάξουν αναβαθμίδες. Ήταν ένα πρόβλημα που προϋπήρχε και στις προηγούμενες κοινές εργατικές πολιτικές, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί. Μια άλλη δράση η οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις μόνιμες καλλιέργειες είναι ο υποόροφος των αγροκτημάτων μας να καλλιεργείται με ψυχανθή ή να μένει με φυσική βλάστηση. Να μην χρησιμοποιούμε δηλαδή άρρωση, να μην χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε καλλιεργητικό τρόπο ανασκαφής της γεωργικής γης στον υπόροφο των αγροκτημάτων. Αυτό που μέχρι σήμερα ουσιαστικά και δεν επιτρεπόταν να έχουμε σπαρμένα ψυχανθή, νηδική, φασόλια, ρεβίδια ενδιάμεσα των καλλιεργιών της ελιάς, τώρα έρχεται και γίνεται επιτακτικό ότι αν θα το κάνουμε, όποιος το κάνει θα μπορεί με αυτή τη δραστηριότητα να παίρνει 15 ευρώ του στρώμα. Είναι εύκολες τεχνικές οι οποίες ήδη εφαρμόζονται από τους περισσότερους παραγωγούς. Το θέμα είναι, θα περιμένουμε τις υπουργικές αποφάσεις να δούμε πώς πάνω στις υπουργικές αποφάσεις αυτές θα έχουν υλοποιηθεί οι επιπλέον παράμετροι. Εδώ ίσως χρειάζεται να βοηθήσουμε και εμείς με προτάσεις που πρέπει να γίνουν συντεταγμένα, ειδικά για τις αναβαθμίδες από την περιοχή μας, αλλά και όσο και για την εφαρμογή του μέτρου αυτό της φυτοκάλυψης που υπάρχει. Η περιβαλλοντολογική διαχείριση των κτηνοτροφικών συστημάτων είναι μια εφαρμογή η οποία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε πολύ λίγες περιοχές της χώρας. Όπου βοσκότοποι μοιράζονται με τεχνική λύση, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος. Και μέχρι να λυθούν τα θέματα των διαχειριστικών σχεδίων στους βοσκοτόπους της χώρας, φαίνεται ότι πρακτικά είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές της χώρας. Όπου όμως υπάρχουν ιδιόκτητοι βοσκότοποι, μπορεί να εφαρμοστεί. Και μια περιοχή στην Ελλάδα που έχει αρκετούς βοσκοτόπους ιδιόκτητους είναι ο Νομός. Οι περιοχές, ειδικά της Δυτικής Λέσβου, έχουν τη δυνατότητα οι παραγωγοί οι οποίοι διαθέτουν ιδιόκτητους βοσκότοπους να εφαρμόσουν με συνδρομή πιστοποιημένου συμβούλου πρόγραμμα εκπεριτροπής βόσκησης, για το οποίο πρόγραμμα εκπεριτροπής βόσκησης κάποιοι βοσκότοποι θα μένουν για αναβλάστηση και για αυτή του την δραστηριότητα θα μπορεί να αποζημιώνεται με 3,5 ευρώ το στρέμμα για κάθε στρέμμα το οποίο κάνει αυτή την περιβαλλοντολογική διαχείριση. Βέβαια, το πρόγραμμα θα είναι σίγουρα πενταετίας, δηλαδή δεν θα είναι φέτος το κάνω, του χρόνου δεν το κάνω, σίγουρα οι υποχρεώσεις που θα υπάρχουν θα είναι υποχρεώσεις πενταετίας. Είναι μια δράση την οποία οι κτηνοτρόφοι της χώρας, της περιοχής μας, αν δεν τη φτιάξουν, ενδέχεται και κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς τη δυνατότητα, αν δεν έχουν μπει στα βιολογικά, με κανένα άλλο οικοσχέδιο. Άρα είναι η μόνη λύση για όσους έχουν ιδιόκτητα. Για όσους δεν έχουν ιδιόκτητους βοσκοτόπους, πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία, έφυγε ο αντιπεριφερειάρχης, έπρεπε να επιταχυνθεί η διαδικασία λύσης του θέματος των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκοτόπων. Οι εφαρμογές κυκλικής οικονομίας είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν στην περιοχή μας. Αναφορά κομμωστοποίηση των υπολοιμάτων
τα οποία μπορεί να γίνονται συνήθως σε μονάδες οι οποίες παράγουν βιοαέρια. Η περιοχή μας και το νησί μας είναι αποκλεισμένο από τέτοιου είδους δράσεις λόγω μη διασύνδεσης με το υπόλοιπο δίκτυο ρεύματος στη χώρα. Οπότε πιστεύω ότι πολύ δύσκολα κάποια επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί, γιατί μπορεί να γίνει και μέσω συμβολιακής διεργασίας μεταξύ επιχείρησης. Και εδώ πεδίο λαμπρό για, πώς να το πω, για επιχειρηματίες στην Λέσβο, να ξεκινήσουμε τέτοιου είδους διαδικασίες τηλεθέρμανσης, διαδικασίες παραγωγής ενέργειας, διαδικασίες που τα απόβλητα να χρησιμοποιούνται, και έχουμε από τα κλαδέματα έχουμε χιλιάδες απόβλητα τα οποία δεν μπορούν να οδηγηθούν πλέον στην καύση και θα πρέπει να βρουν διέξοδο στην αγορά. Υπάρχουν και οι δραστηριότητες, και κλείνω με αυτό, της περιβαλλοντολογικής διαχείρισης μέσω ψηφιακών εφαρμογών στη μείωση των χημικών που θα χρησιμοποιούμε. Είπαμε, στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι να μειώσει κατά 50% τις χημικές ουσίες, λιπάσματα και χημικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στη γεωργία στην Ευρώπη. Εδώ θα αναφερθώ μονάχα σε αυτά που ενδιαφέρουν το νομό μας. Η χρήση λιπασμάτων με διοδιαγέρτες είναι ένα σημαντικό κομμάτι που μπορεί να εφαρμοστεί από παραγωγούς οι οποίοι κάνουν χρήση λιπασμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια. Τα περισσότερα λιπάσματα πραγματικά που χρησιμοποιούνται στην ελαιοκαλλιέργεια, στις δεντρώδες καλλιέργειες, έχουν αυτή την παρεμποδιστές και είναι βραδίες αποδέσμωσης. Αυτά τα λιπάσματα, ως κάνουν χρήση, θα μπορούν να έχουν στους δεντρώνες μέχρι 6 ευρώ το στρέμμα, και όσοι ενταχθούν εθελοντικά σε σύστημα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια της ελιάς, θα μπορούν να έχουν 60 ευρώ το στρέμμα. Είναι μια διαδικασία που συλλογικά πλέον καλούμαστε να, εκτός τα βιολογικά, να τρέξουν στο νησί σε συνεργασία όλος ο χώρος και όλος ο κλάδος, πιστοποιητικοί οργανισμοί, γεωτεχνικοί υπηρεσίες, ομάδες παραγωγών, να δημιουργήσουν ομάδες παραγωγών ώστε να μπορούν να τρέξουν τέτοιου είδους εφαρμογές. Τα 60 ευρώ το στρέμμα είναι πολλά λεφτά για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί στα βιολογικά. Και επειδή στο συγκεκριμένο ο κακός κυνηγορής να κάνει επιλογές μέχρι 3 δράσεις, υποδράσεις, από αυτή την υποδράση κάθε εκμετάλλευση, αν εφαρμόσουμε ολοκληρωμένη διαχείριση φυτοφαρμάκων, φυτοπροστασίας στους ελαιώνες, οι συνεταιρισμοί ειδικά θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτό. Η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών δεν ενδιαφέρει την περιοχή μας, γιατί αντικαθιστά μονάχα υδροφόρες καλλιέργειες. Αυτά που έδειχναν, έγραφαν τα site, θα αντικαταστήσουν αυτή την καλλιέργεια με κάποια άλλη και θα, με σιτηρά μικρού βιολογικού κύκλου, ήταν διακαής πόθη. Δεν ήταν πραγματικότητα. Πραγματικότητα είναι μόνο όταν αντικαταστείται υδροφόρα καλλιέργεια. Εμείς υδροφόρες καλλιέργειες στο νησί, ακόμα και στη Λίμνο, δεν έχουμε. Όσοι περίμεναν μέσω της αγρανάπαυσης να πάρουν κάτι περισσότερο και το σύστημα αυτό πραγματικά επέστρεψε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως μη εφαρμοστέο και τροποποιήθηκε στη δεύτερη τροποποίηση της ΚΑΠ, όσοι αφήνουν παραπάνω από αυτά που απαιτούνται ως αγρανάπαυση, θα παίρνουν 1 ευρώ το στρέμμα. Είναι πολύ χαμηλής αξίας έκους και το οποίο δεν θα εφαρμοστεί. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, είναι για το αιώνιο. Και για να κλείσω τις άμεσες ενισχύσεις και να μην σας κουράσω άλλο, γιατί βλέπω ότι ίσως κάποιοι κουραστήκατε από τον Διευθυντή, κουραστεί. Αλλάζει συστηματικά και το σύστημα το με οποίο θα δηλώνουμε τις καλλιέργειες, το σύστημα ως. Αν θα δείτε, πλέον όλοι οι έλεγχοι περνάνε, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θέλοντας να διαφυλάξει τόσο τους πολίτες της, όσο και το δημοσιοοικονομικό κόστος που είχε με τους ελέγχους, αγόρασε 3 δορυφόρους και τους έκανε δωρεάν σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήθηκαν κάποιες εφαρμογές
οι οποίες με αυτές τις εφαρμογές πλέον και δορυφορικά θα γίνονται έλεγχοι και όχι με τον τρόπο το κλασικό που ξέραμε μέχρι σήμερα. Εδώ είναι η περιοχή της Αγίας Παρασκευής και βλέπετε αυτόν τον χάρτη, τον πράσινο πάνω. Στον πάνω πράσινο χάρτη, ξέρετε τι φαίνεται. Η βλάστηση σε κάθε καλλιέργεια, τα στάδια ανάπτυξης της κάθε καλλιέργειας. Μπορεί να παρακολουθήσουν αυτό το δίκτυο NDVI, πολλοί συνάδελφοι εδώ ίσως το γνωρίζουν, με αυτό το δίκτυο NDVI να παρακολουθεί την εξέλιξη της καλλιέργειας. Και επειδή ο δορυφόρος αυτός παίρνει κάθε δύο μέρες φωτογραφία από το νησί, βάζει τη μία φωτογραφία πίσω από την άλλη και δημιουργεί ένα καρέ φωτογραφιών που φαίνεται όλη η περίοδος τι έγινε μέσα στο χωράφι. Όλη η καλλιεργητική σου περίοδος. Οπότε, και όχι μονάχα η καλλιεργητική περίοδος, αλλά ο κάτω χάρτης είναι το πότισμα, η υγρασία. Οπότε πότισε αν η καλλιέργεια ήταν ανθεδόμηνη, αν η καλλιέργεια έφτασε σε τελειωτικό στάδιο. Εμείς δεν μας επηρεάζει τόσο σημαντικά, γιατί οι δενδρόδες καλλιέργειες θεωρούνται περιβαλλοντολογικά καλλιέργειες σωστές. Αυτό που ίσως θα επηρεάζει είναι τις αρρωτρές εκτάσεις σε κάποιες περιοχές και ειδικότερα σε κάποιες καλλιέργειες και προκυπευτικών κτλ. Τις οποίες για πολλούς λόγους γεωτεχνικά χρησιμοποιούσαμε, είτε για να. Θα πρέπει τώρα πλέον να φτάνουμε στο στάδιο της ανάπτυξης και με τον έλεγχο αυτό να σας πω τι γίνεται. Ό,τι αγροτεμάχιο υπάρχει, το οποίο είναι κάτω από δύο στρέμματα, εξαιρείται και δεν μπαίνει στο σύστημα. Ό,τι αγροτεμάχιο είναι πάνω από δύο στρέμματα, θα ελέγχεται μέσω του συστήματος monitoring. Και από ένα τιμωρητικό σύστημα που είχαμε μέχρι σήμερα, θα περάσουμε σε ένα σύστημα προειδοποιητικό. Κάθε αγρότης θα παίρνει στο κινητό του μήνυμα τα χωράφια που δήλωσε αν είναι πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα. Αν είναι πράσινα, τα χωράφια του, θα του έρχεται απάντηση από το ΠΚΠ. Αν θα του έρχεται απάντηση ότι είναι πράσινο, ο παραγωγός θα μπορεί να διασφαλίζει την πληρωμή του για τα αγροτεμάχια αυτά. Αν είναι κίτρινο, του ζητάει επιπλέον διευκρινήσεις από το αγροτεμαχείο. Ήδη αυτό το σύστημα monitoring εφαρμόζεται πιλωτικά φέτος σε τρεις νομούς. Στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα και στην Ημαθία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το 30% των παραγωγών είναι αναπλήρωτοι. Γιατί δεν πληρώσαν τις προϋποθέσεις. Η εφαρμογή αυτού του συστήματος μπορεί να κλονίσει πολλούς Έλληνες παραγωγούς, αλλά τους σωστούς παραγωγούς και τους δίκαιους παραγωγούς θα είναι ίσως το καλύτερο σύστημα που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια στους ελέγχους όσο αφορά το κομμάτι των επιτόπιων. Γιατί οι επιτόποι τα τελευταία χρόνια όπως διαμορφώθηκαν από τον ΟΠΚΠΕ δεν ήταν ελέγχοι. Ήταν ουσιαστικά ερχόταν για να σε κόψουν. Ειδικά και η πολλαπλή συμμόρφωση και η διαδικασία ήταν αφορμές για να έχουμε προβλήματα. Με το σύστημα monitoring, εδώ σας έχω μια φωτογραφία που φαίνεται η φυτοκάλυψη πώς είναι διαμορφωμένη μέσα στα αγροτεμάχια. Βλέπετε εκεί που είναι κόκκινο. Έχει καθίσει νερό και δεν έχει φυτρώσει. Αυτό ο παραγωγός θα έχει δικαίωμα να πάει να το αλλάξει. Να πάει στην. Η δήλωση θα είναι ανοιχτή όλο τον χρόνο, θα έχει το δικαίωμα να πάει να το αλλάξει. Οπότε και τραπεζικά δεν είναι σίγουρο ότι ένας παραγωγός που κάνει δήλωση και δηλώνει 100 στρέμματα ότι θα πάρει τις χι επιδοτήσεις για να βγει η κάρτα αγρότη. Διότι όλα αυτά έχουν συζητηθεί. Και σε υψηλότερο βαθμό θέλω να ενημερώσω ότι θα έχουμε και τεράστιες αλλαγές και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το χρηματοδοτικό κομμάτι, αυτό που δινόταν με εγγύηση τα δικαιώματα. Και με εγγύηση τα δικαιώματα δινόταν και η κάρτα αγρότη και κάποιες δανειοδοτήσεις τύπου ΑΔΑ που χρησιμοποιούσε η Τράπεζα Πειραιώς ή η Eurobank ή οι συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα. Εδώ σας έχω πάλι ένα δείγμα. Αυτοί οι δορυφόροι είναι ελεύθεροι. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει και να βλέπει την πορεία του χωραφιού του από μόνος του, είτε παραγωγός, είτε έμπορος, είτε να παίρνει στατιστικά, στοιχεία και δεδομένα. Εδώ είναι ο δείκτης βλάστησης και το άγωνο έδαφος, βλέπετε εκεί που είναι κόκκινο, το έδαφος είναι άγωνο. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που είπαμε, εκεί που οι κλίσεις θα είναι πάνω από 10%,
θα δημιουργηθούν αυτόματα layer από τους δορυφόρους. Οπότε όταν θα πας να δηλώνεις μέσα εκεί ή περιοχές που είναι Natura, μόλις θα πας να δηλώσεις μέσα εκεί, θα σου προειδοποιεί και θα σου λέει ποιες είναι οι υποχρεώσεις που πρέπει να τηρήσεις. Βέβαια αυτά όλα για να εφαρμοστούν στη χώρα μας μπορεί να φτάσουν και μέχρι το 27 και να μην έχουν εφαρμοστεί 100%. Αυτά όμως τα γράψαμε μέσα στο στρατηγικό σχέδιο. Είμαστε υποχρεωμένοι σαν χώρα να τα εφαρμόσουμε. Και η εφαρμογή όλων αυτών, αν δεν γίνει πιστά όπως προβλέπεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, είναι 1.350 σελίδες διπλής όψης όλο το στρατηγικό σχέδιο. Εγώ με τόση εμπειρία ψάχνοντας να βρω τα σημεία εκείνα που πραγματικά πρέπει να προσέξουμε, αυτό που είδα είναι ότι έχει για όλες τις παραγωγικές τάξεις οι οποίες έχουν σχέση με τη γεωργία και αντίστοιχα τμήματα, είτε αυτά αφορούν τις τροφοδοσίες πόρων, είτε δημόσιες υπηρεσίες λειτουργίας, παραδείγματος χάρη, η διαδικασία της πιστοποίησης όλων αυτών των ποικιλιών κτλ. Περνάει στα ΚΕΠΕΛ της χώρας. Οι διαδικασίες ελέγχου όσο αφορά το δεύτερο πυλώνα, σίγουρα οι διευθύνσεις γεωργίας θα πούν σε επιπλέον παραγωγική διαδικασία. Τώρα κατά πόσο όλα αυτά με ελλειπή προσωπικό και με ελλειπή γεωτεχνικούς θα μπορέσουν να υλοποιηθούν μέχρι το, τουλάχιστον μέχρι το 25 για να μην χαθούν χρήματα και δεν πάρουν τα χρήματα, αυτό είναι επιλογή αυτών οι οποίοι σχεδίασαν αυτή την κοινή γεωργική πολιτική. Από εδώ και πέρα, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον για τον πρώτο πυλώνα είναι να πιέσουμε ώστε να εφαρμοστούν ρυθμιστικές που θα βγουν τόσο για, για τις συνδεδεμένες όσο και για τα οικολογικά σχήματα, οι οποίες να είναι προσιτές, φιλικές και εύκολα υλοποιήσεις. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι σχεδιασμένος copy-paste το 70% με τις ίδιες δράσεις που είχαμε στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Εδώ όμως υπάρχει μία πολύ μεγάλη δυνατότητα. Η δυνατότητα να έχουμε τροποποιήσεις στα μέτρα και στις δράσεις τις οποίες έχουν σχεδιαστεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε 2-3 επιτροπές αξιολόγησης και παρατήρησης της πορείας του προγράμματος που εκεί κάποιες δράσεις με βάση τη βαρύτητα που σας είχα δείξει προηγούμενα είτε τροποποιούνται, είτε αφαιρούνται και τα χρήματα πηγαίνουν από, από μία δράση στην άλλη. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται και έχουμε ακόμα υπόλοιπα χρημάτων από το μεταβατικό στάδιο, αλλά και από δράσεις που δεν ξεκίνησαν από την προηγούμενη κάρτα. Δράσεις τις οποίες περιμένουμε είτε να ελοποιηθούν τώρα και είτε να μεταφερθούν οι πόροι στην καινούργια κάρτα. Η γεωργική σύμβουλη. Αυτό που είναι σίγουρο ότι 4,5 περίπου δις, 3,5 δις είπαμε θα είναι η χρηματοδότηση ευρωπαϊκή μαζί με την ιδία συμμετοχή γύρω στα 4,5 δις θα επενδυθούν αναγκαστικά σε προγράμματα γεωργίας σε αυτό το ΠΑΑ και η κατηγοριοποίηση που έγινε έχει να κάνει με επενδύσεις για τις δράσεις της κλιματικής αλλαγής, για τη διατήρηση του πληθυσμού που είναι εξισωτική, οι συνεργασίες που είναι πλέον η καινοτομία και η εξέλιξη στη γεωργία, οι νέοι αγρότες που είναι η ανασύνθεση του στελεχειακού δυναμικού, γιατί πραγματικά στην Ευρώπη αυτό που δεν είπαμε στην αρχή είναι ότι έχουμε μια γερασμένη γεωργία και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Η εξισωτική αποζημίωση θα συνεχίσει να δίνεται με τον ίδιο τρόπο που δίνεται μέχρι σήμερα. 1.200.000.000 θα μοιραστούν ως εξισωτική αποζημίωση. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχουμε μεταβολές σε αυτού του είδους την ενίσχυση. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά ενός εισοδήματος και φορολογικά και λογιστικά που δίνεται σε αγρότες
ορεινών και ημιορεινών περιοχών. Η Λέσβος και η Λίμνος είμαστε μέσα σε αυτές τις προϋποθέσεις, εμπίπτουμε σε αυτές τις προϋποθέσεις, οπότε συνεχίζει σίγουρα η εξωτική αποζημίωση. Για το περιβάλλον έχουν σχεδιαστεί μέτρα αξίας 784 εκατομμυρίων ευρώ, για τις ιδιωτικές επενδύσεις 703 εκατομμύρια, για τα δημόσια έργα 450 περίπου εκατομμύρια, για τους νέους γεωργούς 580 εκατομμύρια. Θα συνεχίσει το Leader να παρέχει πόρους στην ανάπτυξη της μικρής μεταποίησης, θα δούμε, και της τοπικής ανάπτυξης, γιατί το Leader είναι προγράμματα τοπικής ανάπτυξης, και για πρώτη φορά μπαίνει και το θέμα της εκπαίδευσης με 171 εκατομμύρια να ενισχύσει τον δεύτερο πυλώνα. Έχουν σχεδιαστεί όλα αυτά τα προγράμματα και θα τα πω λίγο αναλυτικά. Όχι αναλυτικά, θα αναφέρω τους τύπους. Προστασία άγριας ζωής σε περιοχές Natura, 8 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Προστασία του αγροτικού τοπίου, 10 εκατομμύρια. Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων για τη μείωση των φυτοφαρμάκων, 281 εκατομμύρια. Προστασία και διατήρηση γενετικών πόρων που κινδυνεύουν από διάβρωση, 75 εκατομμύρια. Ενισχύσεις για τη μετατροπή στη βιολογική γεωργία, 287 εκατομμύρια. Αυτό που είπαμε, ο πρώτος πυλώνας θα ενισχύει αυτούς που είναι βιολογικούς, ενώ ο δεύτερος πυλώνας θα εντάσσει ανθρώπους να βγουν στη μετατροπή, ώστε να τους ενισχύσει για να γίνουν και αυτοί βιολογική παραγωγή, ώστε να πιάσουμε το 25%. Καλή μεταχείριση και ευζωία των ζώων, καινούργιοι όροι, 51 εκατομμύρια. Μείωση της χρήσης των αντιβιωτικών, 11 εκατομμύρια. Δασώσεις και δημιουργία δασικών εκτάσεων, 43 εκατομμύρια, δεν έχουν γίνει ποτέ. Ενισχύσεις βιοποικιλότητας δασών, 7 εκατομμύρια. Και ενίσχυση της βιοποικιλότητας πάλι σε περιοχές ΖΕΠ και Natura, 7 εκατομμύρια. Άρα, 784 εκατομμύρια επενδύσεις θα πάνε στο περιβάλλον. Είπαμε η εξισωτική με ένα δις 200 είναι η άλλη μεγάλη μορφή ενίσχυσης, και για την εγκατάσταση των νέων αγροτών θα διαμπανηθούν 590 εκατομμύρια. Το Leader και οι συνεργασίες και οι καινοτομίες θα πάρουν τα 403 εκατομμύρια. Για την εκπαίδευση των γεωργών θα δοθούν 108 εκατομμύρια και για τις γεωργικές συμβουλές 62. Εδώ αυτό που θέλω να πω, και δεν το είπα, το ξέχασα, είναι ότι όσοι κτηνοτρόφοι από το 2025 δεν προσαρμοστούν στο σύστημα ΑΚΙΣ, τώρα τι είναι το σύστημα ΑΚΙΣ, είναι ένα σύστημα εκπαίδευσης που θα εφαρμόσουμε στη χώρα, από το 2025 δεν θα μπορούν να παίρνουν συνδεδεμένες. Ξεκινάει πρώτα με τους κτηνοτρόφους, όπως είναι οι αγρότες που έρχονται στα Θρανία και παρακολουθούν σεμινάρια κατάρτισης, το ίδιο θα γίνει πλέον και με, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις των κτηνοτρόφων. Εδώ για πρώτη φορά μπαίνουν και ανοίγεται ένας καινούριος τρόπος με 108 εκατομμύρια επιχορήγησης και ιδιωτών πλέον, όχι μονάχα του εργού Δήμητρα, να μπορεί να συμμετέχει στις εκπαιδεύσεις. Υποδομές και έγκαιες βελτιώσεις με δημόσια έργα παίρνουν 479 εκατομμύρια. Έφυγαν οι πολιτικοί. Είναι χρήματα τα οποία ποτέ δεν απορροφήθηκαν και ειδικά στην περιοχή μας έχουμε πολύ χαμηλή απορροφητικότητα. Τα σχέδια βελτίωσης, ιδιωτικές επενδύσεις, θα επιχορηγηθούν με 362 εκατομμύρια. Μικρό νούμερο. Θα δούμε παρακάτω. Οι επενδύσεις για την εξοικονόμηση ύδατος, 21 εκατομμύρια. Η στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, μονάχα 156 εκατομμύρια. Οι επενδύσεις για φυσικές καταστροφές, 35 εκατομμύρια. Η κυκλική οικονομία, 40 εκατομμύρια. Οι επενδύσεις σε περιοχές δασοκομείας, 10 εκατομμύρια. Οι επενδύσεις για τη βελτίωση της ευζωίας των παραγωγικών ζώων, 17 εκατομμύρια. Οι μη παραγωγικές επενδύσεις για την προστασία του τριγωνιού, 4,5 εκατομμύρια.
μη παραγωγικές επενδύσεις για τη διάβρωση του εδάφους 4 εκατομμύρια και οι παραγωγικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις δασοπονίας, είπαμε, τα οποία δεν γίνονται ποτέ, 27 εκατομμύρια. Προστασία και διατήρηση γενετικών πόρων, το πρόγραμμα γενετικών πόρων, θα το πούμε λίγο παρακάτω και λίγο αναλυτικά, θα συνεχίσει να υπάρχει τόσο στη ζωική όσο και στη φυτική παραγωγή. Υπάρχει και ένα τομεακό πρόγραμμα 220 εκατομμυρίων. Αυτό το τομεακό πρόγραμμα ενδιαφέρει την μελισσοκομεία, την ελαιοκομεία της περιοχής μας. Για πρώτη φορά η μελισσοκομεία μέσω του προγράμματος αυτού θα τύχει ενίσχυση γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ και στην ελαιοκομεία θα δοθούν 10 εκατομμύρια, αυτά είναι κάθε χρόνο, θα δίνονται 10 εκατομμύρια περίπου σε οργανώσεις, ομάδες και μεγάλες διεπαγγελματικές οργανώσεις και προγράμματα ΕΟΦ της ελαιοκομείας. Αυτά προϋπήρχαν και στο παλιότερο ΠΑΑ, πολλές φορές δεν ξέρουμε που πάνε τα χρήματα. Και πάω λίγο να πάρω τις αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. Είπαμε, όσοι παραγωγοί θα μπουν στη μετατροπή της βιολογικής γεωργίας, δηλαδή θα αποφασίσουν να κάνουν μετατροπή από συμβατική σε βιολογική γεωργία, θα μπορούν να επιδοτηθούν στην ελιά, παραδείγματος χάρη, με 69 ευρώ το στρέμμα, στην επιτραπέζια 71, στη σταφίδα 87, στα σταφύλια τα ενοποιήσιμα 85. Είναι οι συνήθεις επιδοτήσεις, οι οποίες ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και υπάρχει πρόγραμμα ενταγμένων, το οποίο θα συνεχίσει στο δεύτερο πυλώνα να τους χρηματοδοτεί όσους έχουν ενταχθεί στη μετατροπή μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει μετατροπή σε συμβατική, σε βιολογική καλλιέργεια. Αυτοί τότε αυτόματα θα φύγουν από το πρόγραμμα αυτό και θα πάνε στο ECOSKIN που είπαμε της διατήρησης της βιολογικής γεωργίας. Μέσω του προγράμματος αυτού θα δαπανηθούν περίπου 95 εκατομμύρια κάθε χρόνο, θα δίνονται περίπου 95 για να μπουν ανάλογος αριθμός εκμεταλλεύσεων. Υπολογίζουν ότι άλλα 215.000 εκτάρια θα ενισχυθούν μέσω του συστήματος αυτού. Η καλή μεταχείριση και ευζοία των παραγωγικών ζώων είναι κάτι καινούριο. Επειδή μας ενδιαφέρει όσο αφορά την μεταχείριση των εγωπροβάτων, είναι επενδύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ευζοία των ζώων. Πλέον ο καταναλωτής στην Ευρώπη απαιτεί ότι τα προϊόντα ζωικής του προέλευσης προέρχονται από μονάδες οι οποίες παράγουν κάτω από συνθήκες, ας το πω, ανθρώπινες και εκτρέφουν ζώα. Μέχρι σήμερα συζητούσαμε για ποιε, για προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, τα οποία και αυτά θα συνυπάρχουν, αλλά πλέον στη ζωική παραγωγή η ευζοία είναι το επόμενο μεγάλο στίχημα που έχουν να παίξουν τόσο οι μονάδες παραγωγής, όσο και οι μονάδες μεταποίησης και εμπορίας κτηνοτροφικών προϊόντων. Ήδη δραστηριοποιείται και στην περιοχή μας μονάδα, η οποία για πρώτη φορά πήρε σήμα ευζοίας και παράγεται φέτα στο νομό. Βέβαια η φέτα παράγεται εκτός νομό, η οποία είναι πιστοποιημένη και με σήμα ευζοίας. Εδώ θα πρέπει να τηρούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις που θα βάλει ο παραγωγός μαζί με τεχνικό σύμβουλο ευζοίας, η κτηνίατρη πλέον και οι γεωπόνιοι ζωοτέχνες, τους ανοίγεται ένα πεδίο να μπορούν να εργαστούν και να καταρτήσουν τέτοιου είδους προγράμματα. 51 εκατομμύρια θα δαπανηθούν μέσω της δαπάνης αυτές, 12 εκατομμύρια θα δίνονται κάθε χρόνο και υπολογίζουν ότι για την καλή διατήρηση των εγωπροβάτων περίπου 21.000 μονάδες στην Ελλάδα θα επιδοτηθούν μέσω της ενίσχυσης αυτής, μέσω του προγράμματος αυτού. Εδώ περιμένουμε φυσικά, επειδή είναι καινούργιο πρόγραμμα, να δούμε ποιες θα είναι η προστασία των γενετικών πόρων που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο και να πενέσω μια ομάδα γεωτεχνικών του νομού, η οποία κατάφερε μέσα σε
λίγα χρόνια δουλειάς που κάνει, να είχε ενταγμένα στον κατάλογο των απειλούμενων αυτόχθονων φυλών, τόσο αγροτικών ζώων, αλλά όσο και φυτών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση, να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων, τα οποία ξεκινάνε σε όλες τις κατηγορίες, από το σκυτάλι σκληρό μέχρι και τα κουκιά. Έχουν αναδειχθεί καλλιέργειες όπως είναι το φασολάκι κάπης, όπως είναι ο αχτσές της Αγιάσου. Κάτι ποικιλίες σιτηρών που, να σας πω την αλήθεια, και εγώ δεν τις άκουσα, για πρώτη φορά τις ακούω, που είναι μέσα σε αυτόν τον κατάλογο, και μέσω από αυτής της δράσης όσοι θα πούν και θα αναλάβουν δεσμεύσεις στον γενετικό, στη διαφύλαξη αυτού του γενετικού υλικού, θα μπορούν να ενισχυθούν μέχρι με 75 εκατομμύρια τρεις υποκατηγορίες δράσεων. Υπάρχει δράση και για τη μελισσοκομεία, υπάρχει δράση για τις αυτόχθονες φυλές ζώων, τις οποίες δεν έχουμε στην περιοχή. Εμάς το λεσβιακό εγωπρόβατο είναι ένα πρόβατο το οποίο είναι μέσα στις μεγάλες αποδόσεις, και ένα πρόβατο το οποίο, ναι μεν είναι γενετικά πολύ ανεπτυγμένο, και γίνονται ήδη προσπάθειες μέσω των προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης να γίνει και καλύτερο. Εδώ, στη δράση αυτή, από τη δράση αυτή θα επιδοτηθούν αρκετοί όσο αφορά την γενετική διάβρωση και την προστασία τέτοιων υλικών. Είναι και αυτό καινούργιο πρόβλημα. Η μείωση χρήσης αντιβιωτικών στην εγωπροβατοτροφία. Θα δοθούν περίπου στα 11 εκατομμύρια για εμβολιασμού ζώων. Ουσιαστικά θα είναι προγράμματα τα οποία θα εκπονηθούν σε συνεργασία κτηνιατρίων και ιδιωτών κτηνιάτρων για την πάταξη συγκεκριμένων και τη μείωση αντιβιωτικών όσο το δυνατόν στο γάλα. Η λογική από το χωράφι στο ράφι και η ποιότητα τροφίμων, είπαμε, είναι αρχικός στόχος της ευρωπαϊκής κοινότητας. Ενισχύσεις. Για την εξισωτική, είπαμε, ισχύουν τα ίδια πράγματα, δεν χρειάζεται να αναλύσω. Η ίδια χρηματοδότηση με τον ίδιο τρόπο που υπήρχε μέχρι σήμερα θα συνεχίσει και η εξισωτική. Σας αναφέρω μονάχα αυτές που ενδιαφέρουν το νησί ως δράσεις. Αυτές που δεν ενδιαφέρουν το νησί, τις έχω παραλείψει να σας αναλύσω. Για τα δημόσια έργα ήθελα λίγο να αναφερθώ ότι έχουν 450 εκατομμύρια. Οι έγκυες βελτιώσεις, η βελτίωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οι ζημίες λόγω πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών είναι δράσεις τις οποίες σε δημόσια έργα ενισχύει το ΠΑΑ αυτό. Εδώ οι ασκούντες τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να δουν και πραγματικά περισσότεροι πόροι να μεταφέρονται στο νησί, γιατί πολλοί πόροι από αυτούς δεν μπορούν να απορροφηθούν γιατί δεν υπάρχουν μελέτες. Και πάω στα σχέδια βελτίωσης, τις επενδύσεις των ιδιωτών. Έχουμε σημαντικές αλλαγές όσο αφορά το κομμάτι των σχεδίων βελτίωσης. Πού είναι αυτές οι αλλαγές? Οι αλλαγές οι βασικότερες είναι στη μείωση της ενίσχυσης που θα δίνεται τόσο για αγροτικούς επιχειρήσεις όσο και παρεοκόμενα και λοιπές δαπάνες επενδυτικού σχεδίου. Εκεί πλέον πάμε στο 50%, όχι στα ποσοστά που ξέραμε. Βέβαια, εμείς στις ορεινές περιοχές και στα νησιά του Αιγαίου θα έχουμε μια προσάρτηση 10%, δηλαδή για εμάς θα είναι πάλι 60% και όχι 70% όπως ήταν μέχρι σήμερα. Όλες οι λοιπές δαπάνες θα έχουν ενίσχυση 60%. Δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά, είναι γνωστές σε όλους μας, οι δράσεις είναι οι ίδιες. Αυτό που αλλάζει και πλέον θα είναι η μετεξέλιξη της ΚΑΠ, έρχεται και μπαίνει τώρα στις επενδύσεις για να προετοιμάσει το τι έρχεται μετά το 27. Πλέον δεν πάμε σε μορφή ενισχύσεων που έχουν να κάνουν με άμεση επιδότηση του παραγωγού, αλλά πάμε με στήριξη με μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων. Οι τραπεζίτες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή προετοιμάζουν μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και μέσω της Τράπεζας της Ευρώπης ειδικούς τρόπους ενίσχυσης της γεωργίας, οι οποίες τείνουν να έχουν
να είναι κοντά στο αμερικάνικο μοντέλο. Πλέον δεν θα ενισχύεται με άμεσα ενισχύσεις η παραγωγή, ούτε οι επενδύσεις με άμεσα ενισχύσεις, αλλά για να πονάει, όπως λέμε, ο επενδυτής αυτό που κάνει, πλέον μπαίνουμε στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ένα πείραμα τέτοιων χρηματοδοτικών εργαλείων θα γίνει μέσω του προγράμματος που έχει να κάνει με τα σχέδια βελτίωσης και θα δίνονται κεφάλαια κίνησης μέχρι 200.000 ευρώ για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών για όσους έχουν προϋπολογισμούς επενδύσεων και θα μπορούν να παίρνουν είτε ως κεφάλαιο κίνησης είτε μέρος να το παίρνουν όσο αφορά την διαδικασία εξέβρισης πόρων για να κάνουν ιδίες συμμετοχής σε προγράμματα. Σχεδιάζεται, σας είπα, παρόλο που υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που περιμένουμε να ανακοινωθούν, ο επόμενος σταθμός των σχεδίων βελτίωσης θα περιέχει και αυτού του είδους τις χρηματοδοτήσεις. Το λέω για το τραπεζικό σύστημα. Οι παρεμβάσεις πλέον μειώνονται όσο αφορά την αξία των επενδύσεων που μπορούν να κάνουν. Οι εκμεταλλεύσεις στις χειροτροφίες, κτηνοτροφίες και υβοτροφίες θα μπορούν να κάνουν επενδυτικά σχέδια μέχρι 500 χιλιάρια. Οι λοιπές νομικές κτηνοτροφικές μονάδες μέχρι 200 και όλοι οι υπόλοιποι μέχρι 150. Βέβαια, υπάρχει και η δυνατότητα να είναι λίγο παραπάνω όταν έχουμε το απαιτούμενο προϋπολογισμό για αιτήσεις μεγαλύτερες του 100.000, θα πρέπει να έχουμε το 30% σύμφωνα με τη δήλωση εκμετάλλευσης τυπική απόδοση. Είναι μέτρα τα οποία υπήρχαν. Θα ενισχυθούν οι ίδιες επενδύσεις περίπου που ήταν και με τα προηγούμενα σχέδια βελτίωσης. Αυτό όμως το οποίο σίγουρα είναι το δυσάρεστο είναι ότι με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ο προϋπολογισμός των σχεδίων βελτίωσης ήταν 674 εκατομμύρια ο αρχικός και με τις δεσμεύσεις ανέβηκε γύρω στα 700, έφτασε μέχρι τα 900 εκατομμύρια. Πλέον ο προϋπολογισμός ο οποίος θα διανεμηθεί από αυτά τα σχέδια βελτίωσης θα είναι μονάχα 302 εκατομμύρια. Είναι 322 συν 40 αυτά που θα εκδοθούν σαν χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό σημαίνει ότι στις επενδύσεις θα πρέπει σίγουρα να μεταφερθούν πόροι από άλλα προγράμματα. Βέβαια το ίδιο έργο το είχαμε δει και στο προηγούμενο ΠΑΑ, νομίζω ότι θα το δούμε και αυτό. Η ραχοκοκαλιά των επενδύσεων είναι τα σχέδια βελτίωσης, αλλά όσοι υλοποιούν αυτή τη στιγμή σχέδιο βελτίωσης και έχουν επενδύσεις τις οποίες θα τις παρατήσουν, είναι ντροπή με αυτό το ΠΑΑ τώρα να μην τις εφαρμόσουμε και να περιμένουμε να γίνει άλλο ΠΑΑ για να μπούμε και να πάρουμε και λιγότερη επιδότηση, αλλά να μην είμαστε και σίγουροι ότι θα μπορούμε να ενταχτούμε. Το σίγουρο είναι ότι για τα δύο πρώτα χρόνια υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο και σας είναι γνωστό ότι τη σχέδια βελτίωσης θα βγουν μπορεί και μέχρι το τέλος του μήνα του Φεβρουαρίου θα βγει η προκήρυξη. Αυτά όμως τα χρήματα προέρχονται από το ενδιάμεσο ΠΑΑ. Είχε δοθεί μια χρηματοδότηση το 2021 και το 2022 και τα χρήματα αυτά θα δοθούν από το ενδιάμεσο ΠΑΑ. Με αυτό το ενδιάμεσο ΠΑΑ θα ενταχτούν κάποια έργα γύρω στα 230 εκατομμύρια. Θα κάνουμε και για αυτά κάποιες ενημερωτικές συναντήσεις. Τα δύο πρώτα χρόνια από το νέο ΠΑΑ όμως θα απορροφήσουν και τα κονδύλια. Γιατί όπως ξέρετε το ΠΑΑ έχει συνέχεια. Δεν είναι κάτι αυτόνομο που μόλις τελειώνει σταματάει. Έχουμε και συνέχεια. Άρα σε αυτό θα συνεχίσουν. Βλέπω ότι για το καινούργιο ΠΑΑ ότι σχέδια βελτίωσης θα ξεκινήσουν μετά το 2026 με χρηματοδότηση καθαρά από το καινούργιο ΠΑΑ. Το 2025 θα γίνει η προετοιμασία και θα ξεκινήσουμε το 2026. Επειδή στρατηγικά θέλω να εξηγήσω κάτι και θέλω να το δώσω έμφαση, αν θα δείτε στο προηγούμενο ΠΑΑ 2015-2022 θα δείτε ότι η ζωική παραγωγή δεν απορρόφησε τίποτα σε σχέση με τη φυτική παραγωγή. Τα χρήματα πλέον όλα των σχεδίων βελτίωσης πάνε στα αυτοκινούμενα τρακτέρια και στα λοιπά παραγωγόμενα σειρώματα. Είμαστε η μόνη περιοχή της Ελλάδος στην οποία εφαρμόζουμε δράσεις που έχουν σχέση με τη φυτική και ζωική παραγωγή.
με την, συγγνώμη, με την ζωική παραγωγή, είτε με εγκαταστάσεις τύπου ΤΟΛ, θερμοκηπίων, είτε με κτίρια συμβατικής κατασκευής, είμαστε και εξοπλισμό τον οποίο χρησιμοποιούμε στην κτηνοτροφία, είμαστε η μόνη περιοχή στην Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, που υλοποιούμε τόσα πολλά σχέδια βελτίωσης στον τομέα αυτό. Και αντί να δεχόμαστε τα συγχαρητήρια, γιατί όλος ο στόχος και όλος ο σχεδιασμός, είπαμε, από το ΠΑΑ είναι η κτηνοτροφία, βλέπετε ότι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε προβλήματα τόσο με τις υπηρεσίες όσο και με το αδειοδοτικό σύστημα που δεν προέβλεψε ή το προέβλεψε με λάθος τρόπο οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Είμαστε η μόνη περιοχή που δικαιολογημένα μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα και υλοποιούμε σχέδια βελτίωσης του προηγούμενου ΠΑΑ, γιατί στις περισσότερες περιοχές έχουν τελειώσει. Γιατί τι ήταν, ένα τρακτέρ με μια πλατφόρμα και ένα ψυχαστικό και κλείσαμε. Εδώ και το τραπεζικό σύστημα βοήθησε και πραγματικά για πρώτη φορά σε αυτή την προγραμματική περίοδο που μας πέρασε έχουμε δημιουργήσει καλές υποδομές στην κτηνοτροφία. Γι' αυτό άλλαξε και η ποιότητα του γάλακτος, άλλαξε και η νοοτροπία των παραγωγών, άλλαξε και η νοοτροπία των εμπλεκομένων με τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Το κλείνω όσο αφορά το κομμάτι των σχεδίων βελτίωσης, θα το ξαναπούμε μόλις γίνει η προκήρυξη. Πάω λίγο για την εξοικονόμηση ύδατος στα προγράμματα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο και προϋπήρχε και στην παλιά ΚΑΠ, αλλά είναι τόσο περίπλοκο, το οποίο δεν έφτασε ποτέ να υλοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα και με την προηγούμενη αλλά και με αυτή την περίοδο. Δεν πιστεύω ότι θα πετύχουμε να κάνουμε προϋπολογισμούς 21 εκατομμύρια αν δεν αλλάξουν κάποια νομικά θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται έργα στις... Πάμε στη μεταποίηση. Η μεταποίηση πλέον αλλάζει το ποσοστό ενίσχυσης για πλέον και στη μεταποίηση, μειώνεται στο 65% στα νησιά του Αιγαίου. Έργα μέχρι 400.000 για πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέχρι 5 εκατομμύρια από 400.000 μέχρι 5 εκατομμύρια για μεγάλες επιχειρήσεις. Ουσιαστικά ο προσανατολισμός είναι ο ίδιος, κρέας, γάλα, αυγά, ζωοτροφές, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οχροκυπευτικά, ίνος, άνθη, είναι εκτός τα ελαιοτριβία. Ενώ κάποιες παρεμβάσεις θα υπάρξουν, αλλά το ποσό το οποίο έχουμε σαν χρηματοδότηση είναι 156 εκατομμύρια μόνο. Είναι πολύ λιγότερα, εδώ θα γίνει σκοτωμός, αν και στο προηγούμενο πρόγραμμα δεν έχουν απορροφηθεί τα χρήματα λόγω συγκυριών που είχαν μέσα με τον κορονοϊό. Ευελπιστώ ότι δεν θα μπουν μεγάλες εταιρείες, ότι δεν θα... και θα μπορούν μικροί συνεταιρισμοί και ομάδες και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, ελαιοτριβείς που θέλουν να επενδύσουν στους κλάδους αυτούς, να μπορούν να εντάξουν έργα στο πρόγραμμα αυτό. Με το πρόγραμμα αυτό ήδη την τελευταία προγραμματική περίοδο είχαμε 3-4 καλές επενδύσεις που έγιναν στο νησί της Λέσβου, σε σφαγεία, σε τυροκομεία. Βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί ο προσανατολισμός της γεωργίας στο νησί έχει να κάνει πολύ και με τη μεταποίηση. Πλησιάζουμε το μέσο όρο της Ευρώπης όσο αφορά την αξία των μεταποιημένων προϊόντων τα οποία παράγονται και της υπεραξίας που παράγεται στο νησί. Καινούριο πρόγραμμα. Επενδύσεις στη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων. Για να υπάρχει αυτή η ευζωία των ζώων, χρειάζεται να γίνουν κάποιες επενδύσεις. Υπολογίζουν ότι θα ενισχυθούν κάποια έργα με 150, μέχρι και 150.000 για να διαμορφώσουν είτε απολυμαντικά συστήματα, είτε να προμηθευτούν λογισμικό, είτε να δημιουργήσουν διαχωρισμό ζώων ή διακριτών χώρων απομόνωσης για ζώα. Γενικά δηλαδή αυτά που θα βελτιώσουν, επενδύσεις που θα βελτιώσουν τη βιοασφάλεια των παραγωγικών ζώων. Επενδύσεις στην κυκλική οικονομία, το αναφέρω μόνο και μόνο για έναν απλό λόγο, ότι αποκλείεται το νησί γιατί τα φωτοβολταϊκά και τα συνδεδεμένα ή τα αυτόνομα συστήματα τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε μπορούν να βοηθήσουν την κτηνοτροφία και τη γεωργία, αλλά
επειδή δεν δέχεται ρεύμα η ΔΕΗ, έχουμε πρόβλημα με τις υπερπλεονάζουσες ποσότητες και το κόστος των δικών μας έργων είναι πολύ αυξημένο ενάντι των υπολείπων. Για την ευζοία των ζώων προβλέπεται και εδώ νέο πρόγραμμα, το που έχει να κάνει με επενδύσεις που οδηγούν στην αύξηση παρεμβάσεων που γίνονται για την βελτίωση τόσο σε μονάδες χειροτροφικές ή σε μονάδες γενικά ευζοίας κοινοτροφικών μονάδων. Είναι εκείνο το πρόγραμμα, σας είπα, που υπάρχει ως ECOSKIN και με το σύμβολο κτηνίατρο θα μπορούν να προσαρμόζουν και εδώ επενδύσεις οι οποίες θα βοηθούν για την παραγωγή ακόμα και σημάτων ευζοίας για τα ζώα. Μη παραγωγικές επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την προστασία του νερού. Εδώ πλέον είναι το λεγόμενο πρόγραμμα αναβαθμίδων. Όχι όμως αυτό για τη διατήρηση, αλλά για την κατασκευή νέων. Ξαναυπήρχε αυτό το πρόγραμμα, δεν είχε μπει ποτέ σε λειτουργία. Παρόλο που έγιναν προσπάθειες από εμάς, σε αυτό το πρόγραμμα θα υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης μέχρι 80% για ένα προϋπολογισμό σε όλα τα νησιά, γιατί ουσιαστικά πάλι σε εμάς τα νησιά είναι λίγα. 4,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, υπολογίζουν ότι 290-300 έργα περίπου θα ενισχυθούν τόσο για την έκδοση αδείας όσο για την κατασκευή καινούριων αναβαθμίδων που θα έχουν σκοπό, όπως είναι λογικό, την προστασία, τη διάβρωση και την επίβλεψη της οργανικής ουσίας από τα αγροκτήματα. Προστασία και βελτίωση των γεννητικών πόρων στην κτηνοτροφία είναι το πρόγραμμα το γνωστό στην περιοχή μας ως Ουργιά. Εφαρμόζουμε 3-4 προγράμματα στο νησί. Θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα σε αυτές τις φυλές οι οποίες η δική μας είναι η κορονίδα του Καραγκούνικου και του Λεσβιακού Εγωπρόβατο, θεωρούνται σήμερα από τα θέλουν να συνεχίσουν το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης. Το θέμα είναι πόσο διάθεση θα υπάρχει από ομάδες και από συνεταιρισμούς να εφαρμόσουν το πρόγραμμα αυτό, γιατί έχει ακριβώς την ίδια δομή και είναι copy-paste του παλιού προγράμματος. Και πάω στην εγκατάσταση νέων γεωργών. Εδώ έχουμε αλλαγές, αλλά μικρές αλλαγές. Εδώ πλέον μπαίνει και το επίπεδο γνώσεων των γεωργών. Κάποιος για να γίνει νέος αγρότης πρέπει να έχει τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εδώ πλέον οι δόσεις θα είναι πάλι με τον ίδιο τρόπο όπως δίνονται, το 70% με την ένταξη, το 30% με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Οι τυπικές αποδόσεις που ενδιαφέρουν τα νησιά είναι τα 10.000 περίπου, 1700 περίπου τυπική απόδοση. Αυτό που αλλάζει είναι το ύψος της χρηματοδότησης, θα μπορεί να φτάσει μέχρι τα 42 χιλιάρικα η ενίσχυση. Και εδώ έχουμε μικρότερο προϋπολογισμό και επειδή και εδώ υπάρχουν χρήματα από την ενδιάμεση ΚΑΠ, πιστεύω ότι και αυτά τα χρήματα γρήγορα θα μπουν στην λογική να διανεμηθούν και θα έχουμε πρόγραμμα νέο αγρότη, το οποίο από ό,τι φαίνεται το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά το 25, αλλά με τα χρήματα της ενδιάμεσης και με αυτά που θα περισσέψουν από αυτούς οι οποίοι έχουν να παίρνουν τη δεύτερη δόση, εύχομαι την άλλη εβδομάδα να ανακοινωθεί ότι και οι επιλαχόντες νέοι αγρότες θα μπουν στο σύστημα. Γιατί αυτή τη στιγμή από την προηγούμενη πρόσκληση έχουμε επιλαχόντες αγρότες. Φημολογείται, αλλά είναι και γραμμένο στον προϋπολογισμό εδώ, ότι όλοι όσοι είχαν υποβάλει φάκελο θα χρηματοδοτηθούν στη δεύτερη φάση, περίπου 22.000, ενώ έχουν υποβάλει γύρω στα 17.000 που είναι ενεργοί. Νομίζω ότι αυτή η πρόβλεψη εδώ δείχνει ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι να εντάξει όλους τους παραγωγούς. Και τελειώνοντας θα μιλήσουμε λίγο για τα συνεργασία και το LEADER. Τα
προγράμματα τοπικής ανάπτυξης που είναι τα leader θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται. Στο νησί έχουμε ίσως μια από τις καλύτερες αναπτυξιακές που ασχολείται και πιστεύω ότι θα κάνει απορροφητικότητα των βοηθηλίων που έχουν να κάνουν με την με τη συγκεκριμένη δράση τοπικής ανάπτυξης του leader. Αυτό που θέλω εδώ να πω και να τονίσω ότι υπάρχει και η πρόβλεψη για τη σύσταση οργανώσεων ομάδων παραγωγών, ειδική χρηματοδότηση που υπήρχε και στο προηγούμενο ΠΑΑ και είναι καιρός να εκμεταλλευτούμε στη Λέσβο το σύνολο των χρημάτων και των πόρων που δίνει αυτή η δυνατότητα, αν φυσικά αποφασίσουμε να δημιουργήσουμε ομάδες παραγωγών, που εδώ στις ομάδες παραγωγών αυτό που αλλάζει είναι ότι για τη φυτική παραγωγή απαιτούνται 12 άτομα, ενώ για τη ζωική 8 και ελάχιστος προϋπολογισμός είναι τα 100.000 ευρώ. Για τις οργανώσεις παραγωγών θέλουμε πάνω από 30 στην φυτική παραγωγή και 20 στη ζωική και ελάχιστο τις 300.000. Το ευτύχημα είναι ότι σε εμάς τα νησιά του Αιγαίου προβλέπει μειώσεις όλων των ανωτέρων μέχρι και το 50% για να μπορούν να δημιουργούνται μικρές ομάδες. Βέβαια, όπως τα είδατε, οι ομάδες παραγωγών όπως χρηματοδοτήθηκαν με τα προηγούμενα σχέδια βελτίωσης κτλ. Δεν υπάρχουν σε αυτό το ΠΑΑ, γιατί οι πόροι πλέον που υπάρχουν για την ενίσχυση αυτών των μονάδων μπορούν να πάρθουν και από άλλες μορφές ενισχύσεων. Και ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπει αυτή τη στιγμή ενισχύσεις στην αγροτική οικονομία όσο αφορά μέσω της χρηματοδότησης έργων που έχουν να κάνουν με τον γεωργικό κλάδο, τόσο και το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο χρηματοδοτεί και αυτό έργα, εντάξει, δεν μπήκαν κάποιες, έγιναν κάποιες αστοχίες, πιστεύω ότι θα διορθωθούν στη διαδρομή, οπότε νομίζω ότι κλείνουμε με μια λογική ότι τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν συστηματικά. Και πάω στην εκπαίδευση, 108 εκατομμύρια για κλάστερ και για προγράμματα και ομάδες συζήτησης για farmer groups που θα δημιουργηθούν είτε από τον ιδιωτικό είτε από τον δημόσιο τομέα. Για πρώτη φορά μπαίνει και ο ιδιωτικός τομέας στο κομμάτι αυτό. Σας χρειαστεί να δημιουργηθούν, να δοθούν πτυχία εκπαιδευτών, να πιστοποιηθούν κέντρα στα οποία μέσω του προγράμματος ΣΑΚΙΣ θα επιδοτηθούν με 108 εκατομμύρια για να κάνουν επιμορφώσεις σε όλους τους γεωργούς της χώρας. Και είπαμε ότι ξεκινάμε με τους κτηνοτρόφους οι οποίοι μέχρι το 2025 θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί μέσω του σύστημα ΣΑΚΙΣ. Και για την παροχή γεωργικών συμβουλών, το πρόγραμμα το οποίο περιμένουμε να υλοποιηθεί από το προηγούμενο ΠΑΑ, δεν ξεκίνησε το προηγούμενο, έχουμε σε αυτό χρηματοδοτήσεις περίπου στα 62 εκατομμύρια, 63 εκατομμύρια, τα οποία θα έχει συνέχεια για τα επόμενα χρόνια. Ο δεύτερος πυλώνας και ο πρώτος πυλώνας είναι αυτά που σας ανέλησα. Εγώ έκανα μια ανάλυση του τι λένε τα στρατηγικά σχέδια. Πάλι θα το πω, αν είναι σωστά ή είναι λάθος, άλλοι έχουν να κάνουν τις εκκινήσεις. Έχω και εγώ άποψη επ' αυτών, αλλά δεν θέλω να μεταφέρω τη δική μου άποψη. Πού είναι σωστά και πού είναι λάθος. Αυτό σίγουρα με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, με τις οργανώσεις που έχουν οι αγρότες, με τους συνεταιρισμούς, με τις οργανώσεις που έχουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον κλάδο της γεωργίας, ακόμα και το ΕΚΑΓΕΜ, και μπορούμε να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές κάποια πράγματα να μην πέσουν στον πάτο όπως έπεσαν στις προηγούμενες προγραμματικές. Οι Έλληνες αγρότες είναι προσαρμοσμένοι αγρότες. Έχουν καταφέρει και έχουν αναπτύξει με εύκολο τρόπο να μπορούν να προσαρμόζονται σε τέτοιου είδους αλλαγές. Αν αυτές οι αλλαγές εφαρμοστούν σε μια χώρα της Βορείου Ευρώπης, είναι πολύ πιο δύσκολο. Θα δούμε μεγαλύτερες αντιδράσεις εκεί παρά σε εμάς εδώ στο Νότο. Το θέμα είναι ότι η προσαρμογή που πρέπει σίγουρα να γίνει είναι από αυτή την πλευρά του δημοσίου. Πρέπει γρήγορα να βγουν οι εφαρμοστικές αποφάσεις όσο αφορά τα οικοσκήνη της συνδεδεμένης, αλλά και να οριστικοποιηθούν ποια προγράμματα και τα χρονοδιαγράμματα πότε θα ξεκινήσουν, ώστε να προετοιμαστεί ο Έλληνας αγρότης για να μπορεί ακόμα να βρει και χρηματοδοτήσεις, γιατί βλέπετε ότι οι χρηματοδοτήσεις έρχονται με αυτόν τον τρόπο που έρχονται.
Αυτό που έρχεται μετά το 27 όμως και έχει ανακοινωθεί και μας το είπαν και ο Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, ότι πλέον πάμε στο αμερικάνικο μοντέλο ενισχύσεων, πάμε να ενισχύσουμε πλέον από το 27 και μετά, η συζήτηση ξεκίνησε στην Ευρώπη μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων τη Γεωργία και όχι μέσω άμεσων ή έμεσων ενισχύσεων. Σταδιακά θα περάσουμε σιγά σιγά. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε πρώτα σε αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή όλοι μας στο σύστημα για να δούμε τι θα γίνει από εκεί και μετά. Αυτά από μέρος μου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, ίσως υπάρχουν και ερωτήματα που αν έχουμε χρόνο να τα απαντήσουμε, αλλά να έχουν τις τεχνικές φύσεις, να είναι να μην είναι πολιτικά ερωτήματα, γιατί αυτά δεν είναι για μας. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ένα ζήτημα που αφορά τα νησιά είναι αν στο δεύτερο πυλώνα θα έχουμε περιφερειακή κατανομή των πόρων στα προγράμματα. Δηλαδή, ναι, για πρόσφυγες και διαβεβαιώσεις και τα σχετικά. Και αν υπάρχει πρόβλεψη και ενδοπεριφερειακής κατανομής. Γιατί όταν μιλάμε για νησιωτικές περιφέρειες έχουμε άλλο ένα πρόβλημα, ιδιαίτερα με τα πολύ μικρά νησιά. Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα, Νίκο, αλλά το θέμα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί. Ήδη η προεργασία που έγινε με το προηγούμενο ΠΑΑ και έχουμε μια περιφερειοποίηση έδειξε ότι, να σου πω μια περιφέρεια, ότι στη Λάρισα μπήκαν 450 σχέδια βελτίωσης και στα Τρίκαλα 25. Αυτό είναι πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν και είπα, εγώ έδειξα τον δρόμο. Για μένα ο δρόμος είναι ότι πρέπει να πιέσουν καταστάσεις, να πιέσουμε καταστάσεις ώστε να έχουμε και περιφερειοποίηση και ποσοτική και ποιοτική. Γιατί δεν είναι μονάχα η ποσοτική, είναι και η ποιοτική. Εγώ σε αυτό που λες, εμείς σαν Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, στις προτάσεις που στείλαμε, το προτείναμε αυτό. Δηλαδή να υπάρχει και εσωτερική κατανομή μεταξύ των νησιών, γιατί τα υπάρχουν κάποια νησιά τα οποία νιώθουν αδικημένα. Τώρα από εκεί και πέρα, κατά πόσο είναι εφικτό ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Θα μας το απαντήσω. Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος. Πες τώρα, Χιλιά. Στο μέτρο Β των βοηθών, ναι. Είναι συνδεδεμένοι. Από τι ηλικία πρέπει να είναι? Από 14 μέχρι... Το βοηθές που σφάγεται για να... Από 14 μέχρι 21. Στην πρώτη το 250. Τη δεύτερη. Στην πρώτη. Το 200. Από 11 μηνών μέχρι 14. 11-14. Από 11 μέχρι 14. Από 14 μέχρι 24 που μπορεί να σφαγεί. Είχα διαβάσει το διαδίκτυο, πρέπει να είναι από 6 μηνών και πάνω. Δεν ισχύει το 6 μηνών. Όχι. Μια άλλη ερώτηση. Έστω ότι κάποιος είναι ενταγμένος στα βιομηχανικά. Κτηνοτροφία και γεωργία. Έχει αγροτεμάχια τα οποία δεν είναι ενταγμένα στα βιομηχανικά. Μπορεί να τα βάλει στα φυσικά, στα αγροδασικά συστήματα ισχύς, αναπαθμίδες αυτά. Φυσικά. Είπαμε, μετρήσιμες είναι οι εκτάσεις. Αν ένας παραγωγός έχει βιολογικά 100 στρέμματα και μη βιολογικά 200, για τα 100 στρέμματα δεν μπορεί να εφαρμόσει άλλο εκοσκήν. Για τα ίδια τα στρέμματα δεν εφαρμόζεται στον παραγωγό το εκοσκήν. Το εκοσκήν εφαρμόζεται στην έκταση που έχει εκμετάλλευση. Ακόμα μια ερώτηση, μπορώ? Ναι, φυσικά. Σου βλέπει τα κατάκριση σαν μετά. Λοιπόν, ξέρεις πολλά, το ξέρουμε. Μεγάλη εμπειρία. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα διαχειριστικά σχέδια απόσχεσης που θα βγουν. Πού θα? Εδώ, για τη δικιά μας την περιφέρεια. Σε συνδυασμό με τους βασικούς χάρτες που έχουν χειρωθεί μερικώς, έχουν αναρτηθεί. Μιλάω για, ας αφήσουμε το δυτικό τμήμα, Άγρα. Το βουνό Λεπέτυπνο, στο χωριό μου εκεί πέρα, για Παρασκευή και πάνω. Στύψη, Πανταμάδο, ποιες βλέπεις εσύ να είναι συνέπειες? Αν δεν εφαρμοστούν διαχειριστικά σχέδια, εμείς οι κτηνοτρόφοι, το είπα, δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε κανένα οικοσκήνιο. Το είπα. Αν δεν εφαρμοστούν, μόνο αυτοί που έχουν ιδιόκτητες βοσκοτόπους. Γιατί αν σου δίνει το σύστημα βοσκοτόπια στην Ήπειρο,
θα πας στα ζώα να τα βάλεις καλώδιο ηλεκτροφόρο στην Ήπειρο. Ας αφήσουμε την τεχνική λύση, ναι. Όταν ένα βγαίνει δάσος και διώχνει... Αυτό τα διαχειριστικά σχέδια. Αυτό τα διαχειριστικό σχέδιο γίνεται σε δάσος. Αυτό θα μας το πούν αυτοί οι οποίοι θα εκπονήσουν τη μελέτη των διαχειριστικών σχεδίων. Δεν είναι δικό μας. Δεν είναι θέμα συζήτησης της ΚΑΠ. Για να το αφνίδες, πρέπει να είναι ιδιόκτητα τα αγροτεμάχια. Δεν προβλέπει σίγουρα ιδιόκτητα, αλλά πιστεύω ότι θα προβλέπει μακροχρόνια νοικίες. Δηλαδή, επειδή είναι ένα πρόγραμμα που συνήθως ακολουθεί τις ίδιες διαδικασίες που θα ακολουθούν τα προγράμματα. Για να σου επιχορηγήσει... Δεν έχει διευκρινιστεί. Περιμένουμε την υπουργική απόφαση. Νομίζω όμως θα έχει να κάνει με μακροχρόνια νοικίες. Επειδή νομίζω ότι καλυφθήκαμε, πες το... Τα ΠΑΑ για τη μεταποίηση, για τους συνεταιρισμούς, μειώνεται είπες το ποσοστό ή επιχορήγηση. 65%. 65%, για τα νησιά 65%, έτσι. Για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι 55. Έχει πέσει αρκετά το... 55% και είναι το 65% για τα νησιά. Για τους νέους αγρότες, είπες ότι παραμένει πάνω υψηλό το πρίμ, έτσι. Ναι, το πρίμ αυξάνεται. Αυξάνεται, λίγο, κατά 2.000-3. Αυξάνεται το πρίμ. Τα χρόνια παραμονής του νέου αγρότη. Θα περιμένουμε τι θα λέει η υπουργική απόφαση. Οι υπουργικές αποφάσεις θα λέει σίγουρα και περισσότερους. Όσο ανεβαίνει το ποσό, τόσο ανεβαίνουν και οι δεσμεύσεις. Είναι και λογικό. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή σήμερα να δίνεις ένα νέο 45-50.000 με το ξεκίνημα και να μην έχεις δεσμεύσεις. Στα 5 χρόνια. Δηλαδή στα 3 χρόνια σηκωθεί. Δεν κάνουμε απόσβεση τα χρήματα αυτά. Και επειδή καήκαμε στο γιαούρτι, στο γάλα την προηγούμενη ημέρα, τώρα βλέπεις ότι οι υποχρεώσεις γίνονται πιο μακροχρόνιες. Και έχουν και δίκιο. Δεν νομίζω ότι έχουν. Για τις αναβαθμίδες, πότε θα περίπου μπορούμε να το έχουμε, πρόβλεψή σας. Κοιτάξτε, η δική μου πρόβλεψη είναι ότι όλα αυτά θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μετά το 25. 24 με 25. Τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με ανακατασκευή αναβαθμίδων, με κατασκευή αναβαθμίδων. Η διατήρηση νομίζω θα πάει πολύ... Πιστεύω ότι μπορεί και φέτος να βγει το πρόγραμμα, γιατί... Αν στοχεύσουν ότι πρέπει να καλύψουν όλη τη χώρα, στα νησιά τι να καλύψουν άλλο, εκτός από τις αναβαθμίσεις, δεν έχουν τίποτα άλλο. Γιατί έχουμε τα αγροτεμάχια των φίλων σου. Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο φίλο. Ένα τελευταίο σχετικά με τις ενιαίες ενισχύσεις, θα σχεδιάσουν για όλο τον χρόνο οι δηλώσεις, θα και η αρχική δήλωση και μετά τροποποίησης. Θα υπάρχει μια δήλωση η οποία θα ξεκινάει όπως τώρα γίνεται και θα είναι κάποιο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα όμως η δήλωση θα είναι ανοιχτή. Σου ήρθε μήνυμα ότι σε προειδοποίησε ότι είσαι φάουλ, θα έρθεις και θα κάνεις τροποποίηση. Σου ήρθε κίτρινο. Αυτό που δεν είπα είναι πώς θα γίνεται ο έλεγχος. Έχουν φτιάξει εφαρμογή την οποία έχουν μοιράσει με κωδικό σε κάθε παραγωγό. Όταν φτάνεις στο χωράφι που είναι κίτρινο, σου ανοίγει η κάμερα και έχεις τη δυνατότητα να πάρεις φωτογραφία και από τη φωτογραφία πάει κατευθείαν στο φάκελό σου, την εταιρεία που κάνει την επεξεργασία και από εκεί βλέπουν αν είσαι offside ή στο μετατρέπουν σε VAR. Ναι, ουσιαστικά ναι. Έχουν βάλει VAR στο... Υπάρχει εφαρμογή. Μπορείς να προσπάσεις το αποτέλεσμα αυτής της εφαρμογής. Σίγουρα. Πάντοτε στις μηχανογραφικές εφαρμογές, πάντοτε υπάρχει δυνατότητα σίγουρα ελέγχου και επανεξέταση. Επειδή το αναφέρει και είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέει, θα αποφασίζεται από επιτροπή αν θα γίνεται επιτόπια παρακολούθηση και επιτόπιος έλεγχος. Αυτό που δεν είπα όμως είναι για το ζωικό κεφάλαιο. Οι μετακινήσεις του ζωικού κεφαλαίου ή η ύπαρξη του ζωικού κεφαλαίου πλέον θα ελέγχεται και αυτό με δορυφορικά συστήματα. Τώρα, το εγωπρόβατο του σκουλαρέκι θα ελεγχθεί με το δορυφορικό σύστημα, σίγουρα όχι. Αλλά κάποιοι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, κάποιοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι έχουν βοηθεί και λένε τα έχω απολυμμένα και όταν πάει ο έλεγχος που θα τα βρω και είναι 300 χιλιόμετρα μακριά από εδώ,
Αυτά σίγουρα μέσω συστήματος δορυφόρου θα λέγουν. Όπως επίσης, να πω και το τραγικότερο, και επειδή είμαστε και πιστοποιητικοί οργανισμοί εδώ μέσα, και ο έλεγχος των βιολογικών δεν θα είναι αυτός που είναι. Ήδη υπάρχει η προδιάθεση, έχει γίνει και συζήτηση με τον, με τη διεύθυνση του Υπουργείου και τον ίδιο τον Υπουργό, ότι στον έλεγχο των βιολογικών πλέον θα ενταθούν και θα μπουν και άλλες μορφές ελέγχου. Δηλαδή, σίγουρα θα ελέγχεται μέσω των παραστατικών αγοράς εφοδίων. Σίγουρα θα ελέγχεται μέσω της αγοράς φυτοφαρμάκων. Σήμερα οι βάσεις δεδομένων αυτές υπάρχουν. Υπάρχει το My Data που βάζουμε τα τιμολόγια. Υπάρχει η βάση φυτοφαρμάκων, τα πιστοποιητικά, συνταγές. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτά μέχρι σήμερα δεν κουμπώνουν στο όψα. Αν κουμπώναν στο όψα, να ξέρουμε ότι από αυτούς τους παραγωγούς θα πρέπει εμείς να τους ενημερώσουμε με πιστευτικότητα και με λογική ότι αυτά που ήξερα να τα ξεχάσω και στο κομμάτι άλλων ελέγχων που δεν έχουν να κάνουν με τους δορυφόρους, τη δείχνει μονάχα η φωτογραφία, θα έχουμε και άλλους τέτοιους ελέγχους. Όπως επίσης και το τραπεζικό σύστημα έχει βάλει και αυτό ελέγχους. Να σου πω ότι έχει βάλει και άλλους ελέγχους. Δηλαδή, μέχρι τώρα ένας είχε τον κατάλογο ότι έχω δικαιώματα βασικής ενίσχυσης 1.000 ευρώ, πήγε τους για 1.000 ευρώ. Για να διασφαλίσει, βρέθηκαν και άλλοι τρόποι που κουμπώνουν και ακόμα και η προϊστορία του παραγωγού παίζει ρόλο. Γιάννη, ένα τελευταίο ερώτημα. Πες το. Οι πληρωμές των επιδοτήσεων θα συνεχίσουν με την ίδια λογική Νοέμβριο-Ιούνιο. Αυτό το κάναμε ερώτημα και εμείς και μέχρι σήμερα δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Σίγουρα οι πληρωμές των επιδοτήσεων θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να γίνονται με σταδιακό, μπορεί να γίνονται και με πιο σταδιακό τρόπο. Δηλαδή, να πληρώνεται η αναδιανεμητική και μετά από δύο μήνες να πληρώνεται η βασική. Θα εξαρτηθεί με το πόσο γρήγορα θα οργανωθούμε στο σύστημα μονίτων. Χτες έγινε μία συζήτηση στο Υπουργείο, εγώ δεν μπορούσα να πάω, ήταν οι υπόλοιποι συνάδελφοι, έγινε μία συζήτηση αν το μονίτορινγκ θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα από φέτος. Η απάντηση είναι ότι δεν είμαστε έτοιμοι σαν κράτος να εφαρμόσουμε τέτοιους διαγωνισμούς, γιατί αυτά πρέπει να βγουν διαγωνισμούς, θα τα λάβουν εταιρείες. Σίγουρα και στους πιστοποιητικούς οργανισμούς έχουν μπει επιπλέον ασφαλείες. Αυτό μας είπαν τουλάχιστον, δεν το ξέρω εγώ, γιατί δεν παρακολουθώ. Ότι μπήκε και εσείς ότι πρέπει να έχετε σύμβαση με GPS. Ακριβώς. Ότι όλοι αυτοί οι έλεγχοι θα επεκταθούν και με ιδιωτικούς φορείς. Τώρα, ποιοι ιδιωτικοί φορείς θα είναι αυτοί, οι οποίοι θα αναλάβουν τους ελέγχους αυτούς, μπορεί να είναι και το είδαμε τώρα στη συνδεδεμένη του. Τη συνδεδεμένη λέω, στην πληρωμή της επιδότησης των ζωοτροφών, είδαμε ότι όλοι οι έλεγχοι πλέον έχουν μαζευτεί από κτηνιατρία, από ελογά κτλ. Και παραγωγή που στην αρχή φαινόταν ότι δικαιούνται επειδή είχαν πρόβλημα στην πολλαπλή συμμόρφωση, μείναν απ' έξω. Το σύστημα των ελέγχων έχει τη φανερή αλλά και την κρυφή πλευρά. Το σύστημα πληρωμών εξαρτάται από αυτά τα δύο.